Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με σκορχοπημίνο καπεσούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες καμπδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ψυχοθεραπεία. Κι αν δει ψυχοβλακωτισμό, λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα για χμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχωριά. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά, μία παρασκευιάτικη ζουμουσάδα. Κοπιάστε, κοπιάστε, είτε είστε εδώ από κάτω στη Λέοντο Σοφού, γωνία με φράγκον, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στα Ιμαλάια, στο Έβερεστ, όχι το σαντουιτσάδικο. Είτε είστε στα νησιά Παπούα, είτε είστε στο Ακαπούλκο, στην Καπαδοκία, στο Νέο Δελχή, στο Παλαιό Δελχή. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Γιατί και σήμερα πρέπει να φωνάξουμε προς όλες τις πλευρές του κόσμου ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη, η αισιοδοξία, όλα αυτά και αυτό που σκέφτεστε. Βεβαίως, γιατί να το αρνηθούμε. Ναι, εννοούμε την όρεξη για εκπομπή, αλλά είπαμε, μ' άρεσε ο τρόπος που σκέφτεστε. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε ωραία πραγματάκια και να δώσουμε και δωράκλα σήμερα. Άρα, ηλεκτρονέτρα, άρα, παπουκίδι. Αυτά είναι, παιδιά. 8 παρα 3. Να χτυπάει το μήνυμα στο κινητό και να λέει «Κωστή μου, δώσε μία σκούπα εγγέ τροχύλατη με σακούλα 170 ευρώ, 360 μοίρες», που είπε και ο Αλέξης χθες, «Motion Technology», για να μην αφήνει καμιά γωνιά απάτητη. Να καθαρίζει τα πάντα όλα, τα κοάλα τίποτα. Κλαίει ο Spider-Man, γιατί δεν υπάρχει πουθενά, όχι ιστός, όχι αράχνη. Όχι γωνιά να μπορεί να λουφάξει. Πουθενά κλαίει με μαύρο δάκρυ, κορόμιλο. Ο Spider-Man που χάνει και ο Spider-Man. Και ο Superman και ο Batman χάνουν από τον Pullman, που άμα τους πετύχει το Pullman στο δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση, χάνουν και οι τρεις. Ειδικά με αυτά τα Pullman με το χοντρό το μέτωπο, σαν αυτά που πήγαινε η Βουγιουκλάκη με τον Μιχαήλ. Κάτι εκδρομές, να πούμε, κάτι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Αυτά ξέρετε που δεν έχουν μούρι μπροστά, είναι ισιάδη. Είναι όπως ήταν το μέτωπο του Τζον Άγκμπε. Το θυμάσαι τον Τζον Άγκμπε? Ένα τέτοιο πράγμα που έτσι και σε πετύχαινε να πούμε σε καμιά εναέρια μονομαχία. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Συμπακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Τον ευχαριστούμε για το σινιάλο. Γεια σου, Χαβιέ. Χάθηκε το κουνούπι το προχθεσινό, ψάχνω να το βρω, γιατί δεθήκαμε μετά την προχθεσινή εκπομπή, καθίσαμε, τα είπαμε λίγο, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρουφά στο αίμα του κόσμου, ναι, αλλά και εσύ με έδωσε στεγνά, ότι είμαι χοντρό, λέει, μα είχες πει να πούμε 7 λίτρα αίμα προηγούμενους, εντάξει, εγώ επειδή δέθηκα, του βάλα και λουράκι, τον έβγαλα και βόλτα, τον κόνοπα, το πρωί, του πετάω την εφημερίδα, φέρτη πίσω, αν κάποιος είδε κουνούπι, με φορούσε όταν χάθηκε ένα κορμάκι γκρι. Ένα κορμάκι γκρι. Ακούει το όνομα Κόνοψ. Κόνοψ! Πάρ' τον αγόρι μου! Λίγα πράγματα ενώ θυμάμαι. Ένα καυγά με ένα πίτμπουλ εκεί στο πάρκο στο πατρικό μου. Στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Ανωτούμπας. Αλλά λέω, αν κάποιος είδε το κουνούπι, είδε τον κόνοπα, μεγάλη αμοιβή προσφέρουμε. Ξαναγυρίζω λοιπόν και λέω: ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών, ο δεύτερος το βλέπει όχι με κιάλι, όχι με τηλεσκόπιο, στο πουθενά, είναι μια κουκίδα ο επόμενος. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, δίνουμε σήμερα άλλο ένα πολύτιμο πετράδι στο κολιέ των χιλιάδων δώρων που έχουμε μοιράσει αυτά τα χρόνια από εποχής 103 και αρένα και τώρα. Αυτά τα 3 χρόνια που είμαστε στο Λίμπερο και μπήκαμε στον 4ο. Πάντα είναι επικίνδυνες οι 4ες χρονιές. Σκουπάρα εγγέ λοιπόν. 170 ευρώ είναι η αξία της. 119 την παίρνετε τώρα στην ηλεκτρονέτ. Αεγγέ σκούπα, δεν χρειάζεται να πω. Μπαίνει η σκούπα μέσα, η αεγγέ. Γεια σας κυρία, σηκώνονται οι υπόλοιπες σκούπες όρθιες. Κάνουν υπόκληση. Τι έγινε κορίτσια? Καλά κυρία! Όλα εντάξει σήμερα. Ήρθα να καθαρίσω, λέει. Και καθαρίζει. Για ψαρούκλες, υπέροχες, πεντανόστιμες, εκλεκτές, βγαλμένες μέσα από το θαλάσσιο παράδεισο της Ελλάδας,
στο πιάτο σας Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 η Τηλιβεριά και στο ρεόκαστρο Nice Castle 695666, γλύφε τα δάχτυλά σας. Όλα τα πάντα κάνει στον οργανισμό το ψάρι, παιδιά, σε κάνει τούρμπο. Θωρακίζεσαι απέναντι στις ασθένειες, εννοώ, αλλά και το άλλο που σκέφτεστε, το ψαράκι, αγόρι μου. Γίνεσαι δυναμίτης, ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας, με υπέροχα μεζεδοπολία παρείστικα, με εκλεκτά μαγειρευτά πεντανόστιμα και με το χαμόγελο στα χείλη και στα δύο καταστήματα, όλοι τους, όλοι τους. Μαγαζάρες! Δεν έχει άλλα τέτοια μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, μη σας πω και στην Ελλάδα. Φυσικά για γλυκό, για παγωτό, για τουρτάρα, για ψωμάρα και τα πάντα, όλα τα σεάρα λίγοντα. Νικολαίδης από το ζαχαροπλαστείο. Μια ωραία λέξη για σαρδάμ πρωί-πρωί, το από το ζαχαροπλαστείο. Αλλά εφόσον έχει πει νωρίτερα το γάτο τσακαλό καταπληκτικό με του κροχοπιπίνο καψούριδε, μοιάζει μονοσύλλαβη λέξη το από το ζαχαροπλαστείο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Προχωράμε με όλη μα τη ζέση, με όλη μα τη δύναμη. Και βέβαια Τσαντεκίδης αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, λέει αυτός, δεν τον πιστεύει κανένας, γιατί εμείς βλέπουμε ότι είναι καινούργια τα αυτοκίνητα, όχι λένε μεταχειρισμένα. Όχι φίλε δεν πείθεις, μα όχι, αυτά και τα λοιπά. Το πηγαίνετε όπως εσείς θέλετε σε όποιο μάστορα θέλετε, σε όποιο συνεργεία, να το ελέγξει, πληρώνετε όπως εσείς ευκολύνεστε και μπορείτε και επαγγελματικά με καρότσες και τα λοιπά, αλλά και ταξί, τα πάντα όλα, ο Τσαντεκίδης που το όνομά του είναι εγγύηση, έναντι Τζάμπο που κούτρα τόσα χρόνια διαφημίζεται. Δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Έγινε και αυτό χθες. Από σήμερα στην παρέα των ακροατών. Εγώ σας τα έλεγα αλλά δεν με ακούγατε. Και ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος βγήκε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Τα πιο χαρακτηριστικά, είσαι ο μόνος άνθρωπος που δεν άφησε τον Κούγια να μιλήσει. Είσαι ο μόνος άνθρωπος στη γη που διέκοψε τον Αλέξη. 4 πραγματάκια. Έτσι, μπαμπάμ, επειδή με ρωτήσατε, δεν σκοπεύω να ξαναβάλω την συνομιλία, διότι, όπως έχω πει, και δεν επικοινώνησα εγώ με τον άνθρωπο. Αυτός πήρε τηλέφωνο, αυτός μας πήρε και είπε ότι ακούει όποτε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, μας ακούει. Τον καλωσορίζουμε στην παρέα των αθλητηρίων, λοιπόν. Εγώ 4 πράγματα που ήθελα να τα πω, τα είπα, σεβόμενος πάνω απ' όλα τις αρχές της εκπομπής, γιατί μου ήρθαν μηνύματα, έπρεπε να του πεις, λέει, για τα κούνια και τέτοια, παιδιά, δεν ρίχνουμε το επίπεδό μας. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που μπορούν να το κάνουν. Εμείς έχουμε άλλο ύφος, άλλο ήθος, άλλες αρχές, άλλες αξίες. Το να μπούμε σε κουτσομπολίστικα και σε γκόσιπ και τέτοια δεν μας τιμά. Δεν θα γίνουμε αυτό που κοροϊδεύουμε. Του είπα, παρεξηγήθηκε γιατί τον έλεγαν κολοτούμπα ή ακροατές και λέει με βρίζετε, σας βρίζουμε γιατί δεν κάνετε κολοτούμπες. Και είπε ναι, δεν έκανα κολοτούμπα, ήταν μεταστροφή η στάση που τήρησε στην αρχή εις βάρος του Ολυμπιακού και μετά και του Μαριράκη και μετά που έγινε φίλος. Δεν έπεισε με τα επιχείρηματά του. Πάρα πολύ ώρα προσπαθούσε να μας εξηγήσει. Εγώ δεν πίστηκα. Και είπε ήταν μεταστροφή και μάλιστα 360 μοίρες που 360 σημαίνει ότι γυρίζει πάλι εκεί που ήσουν. Το δεύτερο είναι αυτό που σε έβριζε και μάλιστα εγώ δεν είπα καν τη λέξη σκουπίδι, την είπε μόνος του ο κύριος Κούγιας. Πώς τώρα είναι φίλος σου. Το τρίτο. Εσείς δεν είχατε πει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι αν δεν τα βρω με Ολυμπιακό δεν ανεβαίνω στην πρώτη εθνική ή τέλος πάντων είμαι εχθρός με τον Ολυμπιακό δεν θα βγω στην πρώτη εθνική. Δεν το αρνήθηκε ούτε αυτό, ούτε το τον έβριζε ο Μαρινάκης. Και επίσης η τελευταία ερώτηση, πώς ήξερες τόσους μήνες πριν ότι θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον ΠΑΟΚ για την σκευωρία, για τη δίθεν συνειδιοκτησία που χθες άλλο ένα αράπισμα στο πρόσωπό τους, όλων αυτών που το εμπνεύστηκαν, είπα πώς το ξέρατε τόσους μήνες πριν, που δεν είχε ψηφιστεί καν όμως. Και είπε είμαι καλός νομικός. Τέλος πάντων, εγώ δεν πίστηκα. Αυτά. Δυστυχώς βγήκε το πρωί και το μεσημέρι, γιατί αν το ξέραμε αυτό που θα γίνει το μεσημέρι, θα ρωτούσαμε το πρωί, η ΕΕΑ, αυτά τα μπουμπούκια, τα βλαστάρια όλα μαζί, δηλαδή η κυρία Μαρούπα, που πήγε και ρωτούσε τους ζαχαροπλάστες πώς είναι ο Ακανές, τι γίνεται με το τρίγωνο, πώς είναι ρε παιδιά το Σουτζούκ Λουκούμ, τι κάνουμε με τους μπεζέδες, αυτά. Έτσι έβγαλε κάτι φωτογραφίες στο ξενοδοχείο, ο κύριος Αρκούδης, φτάνει ο κύριος Τζουλάκης, αυτή η παρέα λοιπόν που αποφάσισε πέρσι και μάλιστα ο κύριος Αρκούδης έλεγε σε συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ θα ρίξω στη Β' Εθνική τον ΠΑΟΚ και το έλεγε και με πολύ στόμφο, δεν βγήκε ποτέ να το διαψεύσει.
Το είχε πει ο κύριος Κατσαρός, ο παρολυμπιονίκης μας. Λοιπόν, όλοι αυτοί χθες δέχτηκαν ένα ηχηρό σκαμπύλι στο πρόσωπό τους, διότι αναγκάστηκαν η ίδια αυτή η Επιτροπή να βάλει τη σφραγίδα της και να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ Ξάνθη στον κύριο Μπιλ Πάπας. Τι έγινε ρε παιδιά, όλα εντάξει? Γιατί λέγατε ότι αυτό εκεί ο Σαββίδης έτσι αλλιώς και τώρα κυνήγει χωρίς τέλος. Αυτό, νομικό κυνήγι. Χωρίς τέλος. Δεν τους αφήνεις τώρα. Δεν τους αφήνεις πουθενά. Ρούπι. Αυτοί που πέρσι μας στέρισαν νύχτες ύπνου, μας χάλασαν τα πρωινά μας, τα βράδια μας, τις Κυριακές μας, προσπάθησαν να μας κυλιδώσουν, προσπάθησαν να βάλουν λεκέ στην πεντακάθαρη ιστορία του πιο κρυστάλλινου συλλόγου στον κόσμο. Τώρα τι έγινε παιδιά? Όλα εντάξει? Όλα καλά έτσι? Δεν υπάρχει κανένα θέμα? Και είχε πει ο κύριος Κούγιας, άμα υπάρξει επενδυτής και πολιθεί η Ξάνθη, θα ξεφτυλιστούμε όλοι. Έτσι είχε πει ο κύριος Κούγιας, που παρεξηγήθηκε που λέγαμε για Κολοτούμπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Μεταβιβάστηκε. Από ποιους, σε ποιους, πώς, τι έγινε, παιδιά, τώρα? Τώρα μούγκα, έτσι, επετεύθει ο σκοπός. Το στημένο πρωτάθλημα σύμφωνα με τον Ολυμπιακό δόθηκε εκεί που έπρεπε. Οπότε δεν ήταν στημένο μετά, έτσι. Έλος πάντων. Αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτούς εμείς σαν εκπομπή. Τώρα πρέπει να αναλάβει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που επεφύλαξαν, που έστησαν, που εξήφαναν αυτό το πράγμα πέρσι από το εξηφαίνο. Αυτοί που το εμπνεύστηκαν. Αυτοί λοιπόν τώρα πρέπει να κυνηγηθούν, γιατί κόστησαν όχι απλά χρόνο, όχι απλά θεά ουσία, όχι απλά την ψυχολογία μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί εφόσον έκαναν μία φορά, έφτιαξαν ένα ωραίο σχέδιο, μπορεί να το ξανακάνουν. Έτσι έχει λοιπόν το πράγμα. Ευχαριστώ και πάλι για τα πολλά μηνύματα. Το στα 100, ας πούμε, τα 95 ήταν... Δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε, και 5 ήταν έπρεπε να του πεις για προσωπικά θέματα, για ύψη και τέτοια, παιδιά. Είπα και χθες. Δεν κρίνουμε κανέναν από το πόσο ψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, καραφλός, μαλλιάς είναι. Και είπα, εμείς έχουμε έναν που δεν είναι πρωτομπόι, πρόεδρο, και είναι γίγας στα μάτια μας. Ο Πόντιος. Είναι γίγαντας για μας. Δεν θα κρίνουμε λοιπόν κανέναν. Ούτε θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το κάνουν άλλοι, ξέρω. Έχω κι εγώ, άμα θέλετε. Μην νομίζετε. Έχω κι εγώ αυτόν τον τρόπο. Δεν τον θέλω όμως. Δεν ήταν πιο ωραίο που του είπαμε αυτά που θέλαμε? Και ξαναλέω, ήταν απροετοίμαστο τελείως. Αλλιώς είναι, ετοιμάζομαι δύο μέρες πριν και ξέρω ότι θα βγάλω τον Κούγια από τους πιο δεινούς και δύσκολους συνομιλητές στον αέρα. Αλλιώς είναι να ξέρω δύο μέρες πριν, να ετοιμαστώ, να τα έχω γραμμένα μπροστά, και αλλιώς να βγει και να σου πει: γεια σου, είμαι αδυναμία σου, εμένα που με βρίζετε. Άρα ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματα. Εμείς αυτοί είμαστε. Αυτό το ύφος έχουμε και αυτό τον τρόπο δεν αλλάζει. Για κανέναν, όχι για τον Κούγια, για κανέναν δεν αλλάζει. Έτσι μάθαμε, αυτές είναι οι αρχές μας, η εκπομπή μας, ο τρόπος μας. Και να την κάνουμε μπουρδμπίμπιπ την εκπομπή για να πούμε κερδίσαμε τώρα και 5 ακροατές παραπάνω επειδή βρήσαμε τον Κούγια, πολύ εύκολο. Πιο δύσκολο είναι να σταθείς απέναντί του στα ίσια. Εγώ ούτε νομικός είμαι, ούτε δικηγόρος. Γερμανική φιλολογία τελείωσα και δημοσιογραφία. Τόσο ξέρω, τόσο έχω όμως στο μυαλό μου. Είναι απαράβατη αρχή. Σέβομαι αυτόν, και μάλιστα όταν έχει πάρει μόνος του. Και προχωρώ παρακάτω και βάζω τελεία. Σήμερα 8:30. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, γιατί διάφορα έχουν γίνει. Αλλά σήμερα στις 8:30 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ρε μάλια, το νου σας ρε μάλια, το νου σας καλά ρε μάλια. Έλα σταυράκι παζαρέτσι καμάρι μου, που λέει και ο Νεκτάριος ο Τσαρός. Καρδάκι μου. Φύσα το καλέμι. Ταξίδεψε μας, κάνε μου χαμπέτι, κάνε χαβά. Εδώ.
8:30. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών ξεκινάει το πρωτάθλημα. Βέβαια. Πες του! Σε επένεσε, λέει ο Αλέξης. Είπε, λέει, ότι είσαι πολύ ταλαντούχος και πρικισμένος. Εντάξει, αυτά είναι τώρα και στο πλαίσιο του, ξέρετε. Αυτή είναι πολύ. Είναι πολύ δυνατή στο. Παπ, ρίχνω έτσι λίγο ένα καλολογικό στοιχείο και μετά. Χαπ! Okay. Λέω λοιπόν ότι εμείς τη χρονιά την ξεκινήσαμε με ένα μάτς που ήταν απίθανα, απίστευτα, τρομερά κομβικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον της ομάδας τη φετινή χρονιά. Μιλάω για τον αποκλεισμό της Μπεσίκτας ή Μπεσίκτας ή Μπεσικτάς, δεν με νοιάζει, μπαίνει ο τόνος και 15 σύλλευο να είναι. Δεν είναι και δά το όνομα του Βέγκου στο κουρίο που κάνει τη γωνία, δηλαδή είναι στην Άνω Τούμπα η αρχή της πινακίδας και μετά πάει Τριανδρία, κάτω Τούμπα, κατεβαίνει από εκεί, πηγαίνει Νέα Ελβετία, φτάνει να πούμε Καλαμαριά η πινακίδα, το θυμάστε, ο καταπληκτικός Βέγκος, ο μεγάλος Θανάσης που δεν χωρούσε, λέει, να άλλαζε πλευρά το μάγουλο για να ξυρίσει και έκανε, έβγαινε στην αυλή, δεν είχε χώρο, έκανε το γύρο, πήγαινε μέσω, μέσω ηγουμενίτσας. Λέω λοιπόν 8:30 σήμερα με την ομάδα του κυρίου Κούγια, με τη Λάρισα, για την οποία Λάρισα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπήκαν στα πούλμαν και κατέβηκαν στους δρόμους να κάψουν λάστιχα και να απερασπιστούν το δικαίωμα της λαρισινής ομάδας να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στα χαρτιά, αβαβά, να το πάρει άλλος με τα ούρα του Τσίγκοφ τότε, που ξέρετε ποια ομάδα ήταν αυτή που σε περίπτωση που τιμωρούνταν η Λάρισα δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Εμείς, ο ΠΑΟΚ! Απλά το ξεχνάνε οι Λαρισινοί, το ξεχνάνε πώς συμπεριφέρθηκε ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν πάντα, αυτός είναι, αυτός θα είναι πάντα ο παδός του ΠΑΟΚ. Το έχει αποδείξει ότι είναι τόσο διαφορετικός, τόσο ξεχωριστός, τόσο διαλεκτός, τόσο αλλιώτικος από όλους τους υπόλοιπους. Πείτε μου ποιοι άλλοι θα το κάνουν αυτό. Κανένας, φίλε. Κανένας. Γαργαρίτσα και μια χαρά. Και τα πανηγύριζαν κιόλας. Το είδαμε τους άλλους. Που πήρανε κύβδηλους ψεύτικους τίτλους και η κίτρινη και ο κόκκινος, βάλανε ένα μαστραπά, ένα κατσαρόλι και πήγαν και στα μπουζούκια κιόλας. Έτσι. Ο μεν ένας τότε με το Βάλνερ που το άξιζε η ΑΕΚ να το πάρει, με λέγανε ΑΕΚΤΣΙ τότε στα ραδιόφωνα. Τι ωραία, τζουμ, τριαλαριλαλόλα, αλλά τι χαρά, τι χαρά, ντιν ντάν στην εκκλησιά. Και το 18 βέβαια που το πήρε η ΑΕΚ στα χαρτιά, 0-0 βγαίνουμε να παίξουμε. 1-0 δεν βγαίνουμε, είμαστε τρομοκρατημένοι. Μας είπαν για ένα βγαλμένο μπουφάν. Και δεν μπορούμε εμείς, αμάν αμάν. Και ο Κομίνης βγήκε 2 χρόνια μετά να μιλήσει στην εφημερίδα του Μαρινά και να πει να μου είπαν, μετά πήγα, αλλά όχι αυτό κτλ. 2.500 λέξεις, η λέξη, η τρισύλλαβη λέξη, συγγνώμη, πουθενά. Πουθενά, αλλά εντάξει. Πίσω εδώ τώρα, αυτά είναι θέμα επιδερμίδας. Είναι θέμα επιδερμίδας. Πόσο χοντρή είναι η επιδερμίδα, άμα καθίσει η μύγα στην πλάτη του υποπόταμου, τον ενοχλεί τον υποπόταμο. Όχι βέβαια, τίποτα. Κάθεται και λένε και ιστορίες. Γυρίζω λοιπόν στο απόψινό παιχνίδι. Χωρίς δεξί μπακ, χωρίς καθαρό αιμο δεξιό πιστοφύλακα στη 18άδα, αφού άφησε εκτός και το Μάτος, αλλά και το Λίρατζι. Ο Ροντρίγκο, ο τρίτος δεξιός ο πιστοφύλακας, ή το τρίτο δεξί μπακ τέλος πάντων της ομάδας, είναι τραυματίας. Δεν δηλώθηκε και στη λίστα για το μάτς με την Μπενφίκα. Μέσα ο Ζίβκοβιτς του Χαραλάμπους, ο επιθετικός, που είναι έτοιμος και πιθανόν να του δώσει και κάποιο χρόνο στο παιχνίδι μέσα, αφού μην αποκλείεται στο μάτς με την Μπενφίκα να το δούμε να παίζει. Έχει προσωπικό κίνητρο, έχει κάψα ιδιαίτερη, δεν του συμπεριφέρθηκαν όπως έπρεπε και όταν δεν σε εκτιμούν για αυτό που είσαι, δεν σε εκτιμούν και σου συμπεριφέρονται έτσι, έχεις ένα τρελό προσωπικό κίνητρο να τους μπιμπιπ όπου τους βρεις. Εννοώ να τους νικήσεις, αλλά okay, και πάλι μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Τι θα κάνει τώρα δεξιά? Μία πιθανή λύση είναι να βάλει full back, αφού όποιος αγωνιστεί πιθανότατα θα είναι με το σύστημα με τους τρεις και τα back να ανεβαίνουν, αριστερά θα είναι ο Γιαννούλης. Πιθανολογούμε ότι εκεί θα βάλει το Ζαμπά σαν full back. Ο Ζαμπά που είναι, έχει την πτέρυγα αλλά σαν extreme, να τον δοκιμάσει εκεί. Μία άλλη λύση είναι να παίξει ο Κρέσπο εκεί που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν
στο δεξί άκρο της άμυνας. Και το πιο απίθανο σενάριο, αλλά και αυτό κάπου περνάει σαν μικρή σκέψη από το μυαλό, να βάλει τον Μπίσεσβαρ εκεί. Θα το δούμε. Σημασία έχει τι το ξεκίνημα να είναι νικηφόρο. Δεν μας νοιάζει αν θα είναι μισό μηδέν ή πέντε μηδέν. Είπα και χθες ότι οι παίκτες, ειδικά που πέρσι ήταν εδώ, που τους ανακοινώθηκε μία ωραία Δευτέρα απόγευμα την ώρα που έπαιζαν αγώνα με το Βόλο, ότι τους ρίχνει κατηγορία μία ψευτοεπιτροπή με φίλους, κουμπάρους, ξαδέρφια, συνυφάδες, μπατζανάκηδες και βαφτιστήρια, τους έριξε κατηγορία. Και ενώ πρώτη πρώτου ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ, χάθηκε μετά η ισορροπία, χάθηκε ο αυτοέλεγχος, χάθηκε η αυτοκυριαρχία, χάθηκε το μυαλό. Έτσι, συν τις κακές εμφανίσεις ομάδας, δεν τα ρίχνουμε όλα εκεί βέβαια, αλίμονο. Έτσι, μην περιμένετε να τα φορτώσουμε όλα εκεί, όχι. Κάναμε άπειρες φορές την αυτοκριτική μας και για τα λάθη του προπονητή και για τις λάθους μεταγραφές και για τους παίκτες που έκαναν αγκαρία και τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Όμως δεν μπορείς από την εξίσωση, από το κάδρο που λένε τώρα οι παραμορφωμένοι, να βγάλεις όλο αυτό το φορτίο που έπρεπε ψυχολογικά να σηκώσει στον τράχυλό της η ομάδα με τη δίθεν συνειδιοκτησία. Ρωτούσαν οι παίχτες οι ξένοι μεταξύ τους τι έγινε, μας ρίξανε, πέφτουμε, φεύγουμε, κάνουμε, ράνουμε. Οποία ηρωνία, μία μέρα μόλις πριν το μάτς με τη Λάρισα, και λέω με τη Λάρισα γιατί ο κύριος Κούγιας πρωτοστάτησε σε αυτό, το είπα και χθες, λύσα έβγαλες όλη τη χρονιά, λύσα με τον ΠΑΟΚ. Κανένας άλλος δεν αναφέρθηκε τόσες πολλές φορές στο όνομα Σαββίδης και ΠΑΟΚ, ούτε εμείς οι ίδιοι, όσες ο κύριος Κούγιας πέρσι. Αλέξη μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, απέναντι σε αυτούς, οι περσινοί παίκτες που θα αγωνιστούν, ο Γιαννούλης, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, έτσι, ο Ακπομ, ο Ζίβκοβιτς, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια απέτηση ούτε από τον Ζίβκοβιτς, του Χαραλάμπους, ούτε από τον Ινούα, ούτε από τον ΣΒΑΠ, έτσι. Πιθανόν να τους εξηγήσουν πέντε κουβεντούλες, αλλά δεν το έχεις νιώσει το πετσί σου αυτό, να σε χαντακώνουν, να σε κονιορτοποιούν ψυχολογικά, αγωνιστικά, οικονομικά, πνευματικά, σωματικά, παντή τρόπο. Άμα δεν το έχεις ζήσει αυτό λοιπόν, δεν μπορείς. Σε αυτούς πέντε κουβεντούλες, ότι ξέρετε κάτι, εδώ, σε αυτή την ομάδα, είναι πρόεδρος ο άνθρωπος που σήκωσε το λάβαρο και ετοίμασε όλο αυτό για σας. Και το ήξερε και μήνες πριν ψηφιστεί καν ο νόμος, όπως το ρώτησα χθες. Έχουν ένα παραπάνω λοιπόν κίνητρο, ο Πέλκας και οι υπόλοιποι. Απόψε, με φλόγα στα μάτια, με το μαχαίρι στο στόμα από το πρώτο λεπτό, να πατήσουν τη Λάρισα και να μην την αφήσουν να αναπνεύσει ούτε λεπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, πώς θα παίξει, ποιοι θα παίξουν, τι θα γίνει, δεν μας απασχολεί. Αυτά είναι του προπονητή. Ούτε μπαίνω σε διαδικασία γιατί άφησε έξω το Μάτος, γιατί άφησε το Λίρατζι, έτσι επειδή ήθελε και αυτός αποφασίζει. Τελείωσε. Το είπαμε, θα δούμε τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα θυμίζω πως γκρίνιαζε μερίδα του κόσμου, χάλια στα φιλικά, και ήταν πρόσωπο αυτό με το Βόλο. Και παίξαμε, δε πώς ήμασταν έτσι στα φιλικά και δεν πήκαμε την Μπεσίκτας και τους πήραμε τα σκάλπ. Περιμένουμε λοιπόν την ομάδα σε καμία περίπτωση να μην έχει το μυαλό της σήμερα στις Μπενφίκες. Αφήστε την Μπενφίκα για μετά. Σήμερα τρίποντο, ξεκινάς εσύ και αγχώνεις και τους υπόλοιπους που παίζουν μετά. Τις υπόλοιπες μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Τρίποντο, αν έρθει το τρίποντο και με ωραία μπαλίτσα, ακόμα καλύτερα. Και το κουκούτσι μίγδαλο που λέει στο Βερίκοκο. Μια χαρά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το τρίποντο, νίκη που θα δώσει και όθηση ψυχολογική στην ήδη υπάρχουσα από την πρόκριση με την Μπεσίκτας για το άλλο μάτς με την Μπέ, ό,τι υπάρχει σε Μπέ. Μπεϊραμάρε, Μπεσίκτας, Μπενφίκα, Μπέτις. Μπες μέσα να δεις αν είναι ρηχά ή βαθιά. Θα δώσει άλλη όθηση. Έκλεισε του Νίλσεν Περέρα ο Αντριάν ή Άντριαν Νίλσεν Περέρα, ο αριστερός μπακ 21, έρχεται σαν backup του Γιαννούλη. Φερέλπιδας, ταχύτατος, το ίδιο σουλούπι. Σχετικά
ας το πούμε, στην κοψιά ίδιος, αδύνατος, λεπτοκαμωμένος, στο στυλ μοιάζει αρκετά και όλοι μιλούν για έναν εξαιρετικό παίχτη στα αριστερά, μόλις τα 21 του. Ματάκι χορταράκι και γι' αυτόν, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έρχεται με, ας το πούμε έτσι, με τριοπαθείς τις δικές του δηλώσεις, έρχεται και η μπάλα είναι χαμηλά, δεν μιλούν για Ρομπέρτο Κάρλος, δεν μιλούν ο νέος Γιαννούλης και τέτοια πράγματα, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και περιμένουμε να τον δούμε και αυτόν, όπως και τους υπόλοιπους. Πάμε σε διάλειμμα, θυμίζω, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, φοβερές εκπλήξεις, πολλά μπόνους, πάρα πολλά δώρα σε ένα υπέροχο περιβάλλον, απόλυτα ασφαλές. Και τώρα με τις συνθήκες και με ανοιχτούς χώρους για εσάς που θέλετε να παίξετε έξω, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, εξαιρετικός και υπέροχος χώρος για εσάς για να διασκεδάσετε όπως σας αρέσει και όπως τόσα χρόνια έχετε συνηθίσει. Διαλυματούμε και επιστρέφω. Α, θυμίζω ότι πληρώνουμε σκουπάρα ΑΕΓΕ. 170 ευρώ η αξία της. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Πάω σε διάλειμμα, γυρίζω γρήγορα, επιστρέφουμε! Πού τον έχω δημιουργεί αυτόν από το εις αρβανιτάκι το δυνατά, δυνατά, γίνανε όλα δυνατά, τα δυνατά. Εδώ είμαστε! Σας στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια, όλη μας τη δύναμη, την εσωτερική, την αισιοδοξία. Όλοι, όλοι μας την τρέλα σας τη μεταφέρουμε όπου και να βρίσκεστε. Κανένας μόνος εκεί πέρα έξω. Δεν μπορούμε να είμαστε σωματικά μαζί σας δίπλα, να σας πάρουμε μια αγκαλιά, να πιούμε το τσιμπουράκι. Να είμαστε συνοδηγός στο αυτοκίνητο καθώς οδηγείτε επαγγελματίες και έξω από την πόλη. Είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, είπαμε μέσα σε καμιά νταλίκα, σε τίποτα Γερμανίες, τίποτα Αμερικές. Νοερά όμως είμαστε μαζί σας στη μεγάλη παρέα των αθλητηρίων, στο Ζουμουσού, εδώ που μεγαλώνει διαρκώς. Και αυτό μας δίνει τεράστια χαρά και μας γεμίζει και με ευθύνη βέβαια. Ξεκάθαρα. Πάμε να μιλήσετε εσείς γιατί να βοσβήνουν τα λαμπιόνια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κονσόλα. Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά γιατί είναι μεγάλο το δώρο σήμερα. Χρωστάω και ένα 50 ευρώ τραπέζι στο Αιγαίον, θα κληρωθεί το μεσημέρι. Τα μηνύματα τα χθεσινά. Σήμερα δίνουμε σκούπα ΑΕΓΕ, τροχύλα τη μεσακούλα. Καταπληκτική. 170 ευρώ η αξία της, 360 μοίρες Motion Technology, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα για έξτρα σούπερ κατάσταση το μαραφέτη. Πάμε γραμμούλες. Σεφτέ, Ζαν Ζακ Σεφτέ, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το Θοδωρή. Καλώς το, κλαίω το πρωί που βλέπω το δημοσίευμά σου με τις γάτες. Φίλε, έχω κλάψει το πρωί. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι. Η έμπνευση... Όταν ξεχυλίζετε τα μπατζάκια, πολλές φορές όταν το βάζετε βράδυ και βάζετε καληνύχτα και το βλέπετε 8 η ώρα, 7 το πρωί, είναι που δεν το έχω αναρτήσει από το βράδυ, το καταλαβαίνετε, έτσι. Για πες, Θοδωρή μου. Για πες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ από καρδιά, γιατί ειλικρινά σήμερα ήσουν ο μόνος που μπορούσα να μου φτιάξει τη διάθεση. Γιατί σήμερα είναι, έτσι έχω κακές αναμνήσεις, γιατί... Σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια χάσα τον πατέρα μου. Μάλιστα. Και είναι... Στο λόγο να ζεις να τον θυμάσαι. Ευχαριστώ. Είναι έτσι κι αλλιώς μια αποφράδα μέρα για την ανθρωπότητα. Η σημερινή ενδεκάτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στους δίδυμους πύργους και πως χιλιάδες ζωές χάθηκαν έτσι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μάλιστα ζωντανή μετάδοση από τις πιο σκληρές εικόνες που έχουμε δει. Τουλάχιστον εγώ είμαι 49. Εντάξει. Πάρα πολύ καλά. Είχα σηκωθεί όπως συνήθως σηκωνόμουν τότε 6 ώρα το πρωί, να πιω καφέ, να πάω στη δουλειά, ανοίγω τηλεόραση και μένω άφωνος. Ναι. Τι να πω, άφωνος, τι να πω. Τέλος πάντων. Δεν θέλω, σήμερα θα παίζουν αφιερώματα σε αυτό. Έτσι να ζήσεις, να θυμάσαι τον πατέρα σου, να κουβαλάς τις αρχές και τις συμβουλές που σου είχε δώσει. Αυτά δεν μπορεί να στα πάρει κανένας. Μαζί, πάντοτε, μέσα σου και να προχωράς. Εγώ τουλάχιστον όπως έχω γνωρίσει, ένας υπέροχος τύπος. Και τα έχεις κάνει πράξη αυτά που σου έχει πει ο πατέρας σου. Οπότε και δεν έχω κανένα λόγο να σε πενέψω, αλήθεια το λέω. Έτσι ούτε το λέω στον καθένα. Και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σε πενέψω, αλλά χθες ήταν, το χειρίστηκες άριστα το θέμα.
άριστα το θέμα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχει πουθενά, γιατί είναι, αυτή η τύπη, ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη. Είναι και λίγο γρυφή. Έτσι, ναι, μένα από μπροστά το χέρι. Δεν και έχει, δεν έχει. Σεβάστηκε πίσω, και αυτός. Σεβάστηκε, όπως σεβαστήκαμε κι εμείς. Κωστή, κράτα λίγο πισινή για αυτούς τους τύπους. Καλά, πάντα. Το σεβάστηκες. Έτσι, το σεβάστηκε και το σεβάστηκες. Και ήταν η πιο τρανή απόδειξη ότι μας ακούνε. Μα σας το έχω πει. Δεν το λέμε για να πενευτούμε. Όλοι. Έτσι. Σε Πειραιάδες, Πειραιάδες, Αθήνες, όλοι τους, τι λέμε. Όχι μόνο εσένα, όλο τον κόσμο. Όλους. Όλο τον κόσμο. Απλά δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο που βγήκε χθες το πρωί, γιατί το μεσημέρι έσκασε αυτό. Έτσι, λέω τώρα, τέτοια σύμπτωση, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι, Κωστή μου. Εάν η ΠΑΕ έχει κάνει κάτι για αυτή την υπόθεση, ή αν θα κάνει κάτι, εγώ, εσύ, όλοι μας οφείλουμε να το ξέρουμε. Πρέπει φυσικά. Να μείνουν κρυφά αυτά. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ένα πράγμα. Άμα δεν ξέρω, δεν μιλάω, το έχω πει. Αυτό είναι μότο της εκπομπής. Με βεβαιότητα ένα πράγμα. Δεν πρόκειται να αφήσουν έτσι ούτε αυτούς που έσαν τη σκευωρία. Έτσι. Ούτε να αφήσουν έτσι την ιστορία με την Επιτροπή Διοντολογίας και τα στημένα μάτς, τα φερόμενα. Δεν πρόκειται. Απλά. Συκοφαντική δυσφήμιση. Ναι, δεν πρόκειται να μείνει τίποτα από τα δύο έτσι. Απόλυα βαθμών, απόλυα εσόδων, συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίες κατηγορίες. Στέκουν μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί αργούν, χαρά, γιατί δεν βγήκε τη κυρία Πανού, τη κυρία Ιωαννίδου που χειρίζει την υπόθεση, γιατί δεν βγήκαν. Γιατί περιμένουν να παίξει ο Ολυμπιακός στα play-off, να μην μπορεί να αλλάξει αυτό, και μετά. Και να αλλάξουν και την Επιτροπή Εφέσεων τον Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές. Αυτό, παιδιά, είναι. Και όσα παγκαλάκια βγήκανε και κοροϊδεύανε τον Μπαλτάκο, ποιος είναι ο Μπαλτάκος τώρα, μωρέ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τώρα, μούγκα τώρα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Άσχετα που είναι βάζελος. Ο άνθρωπος είναι τεράστια αξία. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Χθες τι έγινε, παιδιά, μεταβιβάστηκε η Ξάνθη. Όλα εντάξει. Έψιλον έψιλον αλφα. Ο Βαρδινογιάννης που τον είχε τόσα χρόνια στη δουλειά του δεν είναι ηλίθιος. Ο Βαρδινογιάννης και νομίζω ο Γιαννακόπουλος πρέπει να τον είχε. Και ο Γιαννακόπουλος. Ναι, ο Βαρδινογιάννης, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και στο ποδόσφαιρο, αλλά. Είχε από την αρχή πολλά χρόνια. Ναι. Μιλάμε τώρα, τι να πούμε, ρε παιδιά. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα έχουμε αγώνα. Σήμερα, έτσι μια τεσσάρα για αρχή, να σκάσουν κάποιοι, να μην μιλάνε, να το βουλώσουν. Ειδικά σε αυτόν που πολύ καλή, σωστά το είπες χθες, κύριε Κούγια, θα χάσετε και εμείς. Έτσι κλείσαμε την ωραία συνομιλία μας. Ντροπή, λέει, έκλεισε τον Κούγια στο τέλος. Λέει, το μάγο της Χαλάστρας δεν έκοψε έτσι ποτέ. Όχι, εντάξει, μίλησε. Τον αφήσαμε, μίλησε, τα είπε. Εγώ δεν πίστηκα, αλλά πάμε παρακάτω. Θα στεναχωρηθείτε και θα χάσετε. Αυτό. Αυτά. Γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια σου, Θοδωρή μου. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώ το Γιώργο. Γιώργο. Έλα. Λοιπόν, να καλαδεχθούμε τον Νορβηγό, τον βαφτίζω από τώρα. Ο Θόρ. Ο Θόρ. Δεν έχει σωματοδομή για Θόρ. Να κάνεις χτιστό, δηλαδή. Δεν είναι σαν τον Εσίτη στο λευκό του, που λες θα βγάλει το σφυρί και θα μας μπει πω ότι έχουμε να μας ρίξει τις μεσοτυχίες. Δεν είναι μικρούλης ακόμη τα παιδιά. Είναι ο Θωράκος. Ένας Θωρίσκος. Ανθιποθόρ. Ο Λίρατζης θα είναι στην λίστα. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Γιατί έχουν εξεθαλώσει οι Βαζέμοι. Τον θέλουν και ελεύθερο, λέει. Εντάξει, και εγώ θέλω, φίλε, ελεύθερη την Σαρλίζ Θερόν και κάνω διαπραγματεύσεις. Να φοβάσαι. Μην ακούει η Γεωργία. Να προσέχεις. Ναι. Να προσέχεις, γιατί ο σύνδεσμος ανδρολόγων ιατρών Ελλάδος σε μιλάς, σε κάνει μήνυση, γιατί εσείς, λέει. Εσείς τι λέτε, ρε. Χωρίς κάτω, χωρίς τίποτε. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο δεν τους πέφτει με τίποτα. Τους πέφτει με φυσικά, αφού ετοιμάζουμε κομβόι να πάμε στον Βόρειο Πόλο να ρίξουμε τρύπες. Γι' αυτό πήρε και ο κύριος Κούγιας να μπει μέσος στην ομάδα για να μην του πλέον πρόσεξε, από χθες λογίζεται ακροατής. Αυτό το μόνο ακούω, λέει, όποτε έρχομαι ακούω. Τέλος, εμελίασε τώρα, είναι και αυτός με την παρά. Θα τον κάνουμε και αυτόν να πιστεί για τις αρχές μας. Αλλά δεν θέλουμε να πάρει ο Μαρινάκης. Αυτό θα είναι, φίλε, μια άλλη μεγάλη στιγμή. Χθες μου κάνε, μου λέγανε, άντε τώρα, λέει, Καραπαπάς, Τσουκαλάς και σανότερα.
Ναι, γιατί όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακούστε τους, κλείνει το τηλέφωνο κατευθείαν. Δεν μπορεί να μας κάνουν και μαρζένουν και αυτοί, δεν τους πέφτει με τίποτα. Ρε τι γίνεται στην κοινωνία. Γιώργο, σήμερα 8.30, Νόβα το μάτς. Το ξέρω. Νόβα και επίσημα. Το Νόβα το 2. Ναι. Το Νόβα 2. Νονά. Έτσι. Λοιπόν, την καλή μου μέρα τα λέμε το μεσημέρι. Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι, βεβαίως. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Ναι. Σε σας μιλάμε. Μας το λέει με το βλέμμα ο ακροατής. Πολύ ωραίος, γλαφυρός, περιγραφικός και λακωνικός κυρίως από την ορεινή Λακωνία. Γεια σας! Ε! Έλα! Έλα! Έλα ρε Κότσο! Ω, στρατηγέ μου! Έλα στρατηγέ μου, έλα Μάκη! Μέρα, σας να πούμε καλά δυο κουβεντούλες για την πρεμιέρα σήμερα. Βεβαίως, ό,τι θες! Ναι, όλο το ζουμί, εκεί είναι όλο το ζουμί σήμερα είναι. Ναι! Το μεθαυριανό το μάτι μας ενδιαφέρει που είναι η Μπεφίκα, είναι μετά είναι. Έτσι ακριβώς. Απόλυτα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα βέβαια. Τώρα όλη το μυαλό μας. Ναι. Όλη η δουλειά είναι σήμερα, είναι στην πρεμιέρα. Ναι, ναι, και ναι. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα έρθει πανηγυρικά. Ναι. Γιατί. Γιατί σέβεται. Σέβονται μάλλον οι ποδοσφαιριστές τον προπονητή και ο προπονητής σέβεται τους ποδοσφαιριστές του. Έτσι. Έτσι με αυτά τα δύο που είναι τα πράγματα, η αλληλοσέβαση δηλαδή, πιστεύω πολύ... δηλαδή ότι θα έρθει η 8.30 ναι. ώρα και το καλό το αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, στρατηγέ. Έτσι είναι, στρατηγέ μου. Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό. Ο ένας θα σέβεται τον άλλον, την μπάλα είναι ομαδικό έτσι. Άθλημα είναι. Κάτι που πιθανόν να, να μην είχαμε πέρσι. Ναι, ναι. Με κατάλαβες. Έτσι, έτσι στρατηγέ. Έτσι, Μάκη μου. Πιάνεις αυτά τα γράμματα. Απόλυτα. Τα ακούω με σεβασμό, το ξέρεις. Ακούω κάθε σου κουβέντα με προσήλωση. Όχι, έτσι είναι όλη η δουλειά. Έτσι. Όλη η δουλειά είναι η αλληλοσέβαση που έχουν ο προπονητής με τους παίκτες έτσι. Και οι παίκτες με τον προπονητή. Με κατάλαβες όσο για το άλλο εκείνος ο Τζόλης θα βρει τρόπο να πούμε να την πετάξει πάλι την μπάλα στο πλεμάτι. Έτσι στο πλεμάτι. Έτσι, έτσι στρατηγέ είναι, μου. Έτσι. Είναι ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα βρει τον τρόπο. Έτσι Μάκη μου, έτσι. Ακριβώς όπως ένα το λες. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι για αυτήν τη μεταγραφάρα. Ναι. Που ο κόσμος είναι διψασμένος να το δει αλλά... Το σερβό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμη... Θέλει κανένας δεκαήμερο αυτός ναι. για να συνεχίσει. Ναι. Για το Ζίφκοβιτς λες Μάκη εγώ, μου, για το Σέρβο. Με τα δικά μου τα μυαλά δηλαδή. Ναι. Ενώ είναι παιχτάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ναι. Ναι, ναι. Και θα λένε όλοι παραδείγματος χάρη τη φέρανε και έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι παιχτούρα. Παιχτούρα, παιχτούρα είναι. Αλλά εγώ πιστεύω να πούμε τα συμπεράσματα όλοι για αυτόν τον παίχτη που είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Σε κανένα δεκαήμερο, δεκαπεθήμερο ναι. θα είναι πανέτοιμος θα είναι. Έτσι, 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 στρατηγέ, έτσι, όπως το λες. Ναι, αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά τα γράμματα και που λες. Και όλοι να πούμε το μυαλό μας δηλαδή είναι σήμερα η πρεμιέρα. Αυτό, νίκη. Για το μαθαρό, το μάτς είναι την Τρίτη είναι. Έτσι, έτσι. Δεν μας η Μπεφίκα μας νοιάζει να πούμε ξέρω εγώ η Λάρισα. Σωστό, σωστό. Το μυαλό μας εκεί. Αυτό είναι. Εκεί, εκεί, εκεί στρατηγέ, ένα-ένα τα μάτς. Καθάρισε η ατμόσφαιρα. Μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχεις μεγάλο, δηλαδή έχεις να πούμε την οικογένεια Σαββίδη. Αυτό σε καθάρισε όλη την ομίχλια από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Είναι προς τιμή του, είναι πανέξυπνος είναι. Δεν μπορεί να το γελάσει γι' αυτό να κανένας. Μόνο άμα παραμύθεις γνώση του θα το φάει. σε κάνει, θα πει τόσο μαλάκας είσαι. Δεν τρώω, αλλά σε κάνω τέτερμα γραμμά. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σε ακούω, σε ακούω. Μάκη μου, σε ακούω. Μα έτσι είναι αυτή, ρε. Έτσι. Δεν είναι ένα που πάω, είναι να πούμε είναι του κόσμου όλων είναι. Δεν είναι κανένας ιδιοκτησία. Βέβαια. Ας το πούμε τους παίχτες. Κανενός. Είναι δηλαδή ολοκλήρου του κόσμου είναι ο ΠΑΟΚ. Δείξε να πούμε, ξέρω εγώ, παίξε μπάλα, κάνει και πάρε τα λεφτά. Δεν θα αρνηθήκε καθόλου κανένας. Ο Σαββίδης. Έτσι. Ό,τι και να έκανε το κόροιδο. Ακριβώς. Ήρθανε 4 χρόνια να πούμε τον ΠΑΟΚ δεν τον βγάλατε Champions League. Βέβαια. Τι θα μπορείς έτσι. Είσαι φάγκανε και αλλιώς. Και όσο για το 14 που λέγατε. Ναι. Με ακούς. Βέβαια. Ακούω, ακούω Μάκη μου, ακούω. Δεν θέλω να σε διακόπτω. Σε ακούω. Το 14.
Όταν έπαιζε μπάλα ήταν ο πρώτος παίκτης του κόσμου ήταν. Μέσα στους πρώτους τρεις ανθρώπους του κόσμου ήταν. Ναι. Ποιος ήταν, ξέρεις? Ο Γιώχαν Κρόιφ. Αυτός ήταν. Τι με να λέγαμε το 2 το 14-28 και έτσι. Έτσι, έτσι. Πάρη. Ναι, έτσι, έτσι. Τώρα τι ήταν, φόρουσα την μεγάλη πανέλα, δηλαδή το 14 δεν είχε ο Γιώχαν. Γιώχαν. Όταν έπαιζε στον Άγια, δηλαδή, δεν θυμάμαι μετά όταν πήγε στην Μπαρσελόνα τη φανέλα φορούσε. Ναι, ναι. Το 14, ο υπτάμενος Ολλανδός. Τι λέω, δεν έχει βγάλει φύση. Ήτανε να πούμε, πώς να το πω. Οι τωρινοί που δεν έχουν καμιά εικόνα του, με κατάλαβες. Εμείς παίξαμε με αυτό να τον παίξει. Ναι, ναι. Και φέραμε ένα που τους βασιστοπαρίσανε στο 90. Ναι, ναι. Τεράστιος. Την υπερομάδα την έπαιξε ο Πάο. Βέβαια, στα ίσια. Βασιστοπαρίσανε στο 90. Και όχι να πούμε κλέγοντας να πάρει ο Άγιαξ. Μας έπεσε η Οτάδε, μας έπεσε η Οτάδε. Άμα ξέρεις μπάλα δεξιά αριστερά, 11 με 11 είναι οι ομάδες είναι. Γεια στο στόμα σου. Αυτά. Κοτσό. Ναι, ναι στρατηγέ μου, σε ακούω. Δεν άκουσα. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ κι εγώ, σε ευχαριστούμε. Να είσαι γερός, σε ευχαριστούμε στρατηγέ. Να παίρνεις να μας λες τα σοφά σου λόγια, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, στρατηγέ μου. Σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Respect, ο μεγάλος Μάκης. Ο στρατηγός, ο Μάκης Μανάβης. Πάμε, sorry που περιμένατε, αλλά δεν. Πάντα ο στρατηγός θα πει αυτά που πρέπει. Τον ακούμε με πολύ σεβασμό. Αυτή είναι η ζωντανή ιστορία της εξέδρας του ΠΑΟΚ, κύριοι. Το λέμε για τους νεότερους. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς στο φιλάρετο. Έλα, φίλε μου, σε ακούμε. Μ' αρέσει. Ακριβώς την ίδια στιγμή σε ακούω, δεν άκουσα επειδή δεν ακούστηκε. Ναι. Είπες σε ακούω και μετά αμέσως δεν άκουσα. Ναι. Δεν θέλω να διακόπτω γι' αυτό. Δεν. Όχι, θέλω να... εγώ το λέω σαν στοιχομηθεία. Α, ναι. έλα φιλάρετε μου, σε ακούμε. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που έγινε χθες για μένα είχε ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο Κούγιας ή ο κύριος Κούγιας για ελάχιστες φορές πιστεύω το έχει κάνει όταν είναι δημοσίως, όταν εκτίθεται δημοσίως. Ναι. Έκανε το εξής. Μίλησε χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς τη σκοπιμότητα που βάζει τόσο πολύ όταν έχει κάποιον δημοσιογράφο απέναντί του. Αυτό μου άρεσε γιατί το κέρδισες εσύ, αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό. Δεν ήταν από σε, δηλαδή, για μένα δεν ήταν η δικιά σου στάση ότι καλά τα είπες, ήταν ότι κέρδισες τον άλλον να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάνει συνήθως. Okay. Προφανώς, επειδή είπε ότι ακούει πάρα πολύ συχνά την εκπομπή, με μένα μου του είχαν πει ότι ξέρεις, σε ακούει. Ο τάδε. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν αλλάζει αυτό που θέλω να πω. Και αυτός που ακούει, ειδικά όταν είναι φιέστατος, καταλαβαίνει ένα αυτός που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, στο πεντάλεπτο. Αν είναι λαμόγιο, αν τα παίρνει, αν έχει γραμμή, αν είναι σφιοκάμπτης, αν είναι να πούμε παρτάκια, αν είναι οτιδήποτε. Το καταλαβαίνει, να ξέρεις. Ναι, λοιπόν, απλά αυτό το αξίζει τώρα να του πω ένα μπράβο. Είναι καλύτερος έτσι. Καλό είναι να βελτιώσει αυτή την θέση. Είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το κάνει. Είναι πιο ανθρώπινο. Και άλλος θα έλεγε κρίση ειλικρίνειας. Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά κάποιος που ξέρει ότι έχει την δύναμη σαν παρουσία, σαν προσωπικότητα, μπορεί να παραδεχτεί πράγματα που άλλος θέλει να τα κρύψει. Λοιπόν, μα δεν αρνήθηκε ούτε τα τσικολοτούμπας, απλά το ονόμασε μεταστροφή, έτσι. Ναι. Δεν αρνήθηκε ούτε τον έβριζε ο Μαρινάκης, δεν αρνήθηκε ούτε ότι είχε πει ότι αν δεν είμαι με τον Ολυμπιακό, απλά το είπε με άλλα λόγια, δεν θα ανέβω πρώτη εθνική, δεν αρνήθηκε ούτε ότι γνώριζε μήνες πριν θα ψηφιστεί νόμος για να ρίξουν τον ΠΑΟΚ για αυτή τη δίθεν ιδιοκτησία. Και στα τέσσερα πράγματα δηλαδή, έτσι, δεν το αρνήθηκε, απλά το είπε με άλλο τρόπο. Αν ήθελε μπορούσε να ξεφύγει, να επεκφύγει, αλλά δεν το έκανε. Δεν θα τον άφηνα, να ξέρεις. Όχι, εμένα μου αρέσει που πραγματικά ήταν σωστός ο διάλογος. Φυσικά. Αλλά από εκεί και ύστερα, πραγματικά για μένα αυτή η ομάδα που τώρα φτιάχνεται, η καινούρια ομάδα του ΠΑΟΚ,
είναι ομάδα για μένα που χρειάζεται στόχο την Ευρώπη. Είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Χτίζεται μια ευρωπαϊκή ομάδα. Επίτρεψέ μου όμως, φιλάρετε, να πω αυτό που είπε πριν ο Μάκης, ο στρατηγός, ότι πρώτα το σημερινό μάτς. Δεν θέλω καν να ξοδεύουμε κουβέντες και θεά ουσία και ενέργεια για το μάτς με την Μπενφίκα. Δεν θέλω δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις κάτι, στραβοπάτημα με τη Λάρισα, επειδή το μυαλό μας ήταν στην Μπενφίκα. Άλλο πράγμα η Μπενφίκα. Τρίποντο σήμερα, έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για να παίξεις καλά με την Μπενφίκα, έχεις να αντιμετωπίσεις σήμερα ένα σκληρό αντίπαλο, για να μπορέσεις να δείξεις ότι είσαι έτοιμη ομάδα για αυτό. Σωστό. Το μάτς λοιπόν, όλοι τους να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να δώσουν πραγματικά τι έχουν μάθει όλο αυτό το καιρό σαν ομάδα, πώς μπορούν να λειτουργούν, και να μην χάσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο με το να σταματήσουν να προσπαθούν για να προετοιμαστούν, γιατί κυριολεκτικά η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ κοντά. Έτσι, έτσι. Έγινε, φιλαρετέ μου, σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το Μιγγέλ Κάστρο. Μιγγέλ, ρε φίλε, 10 λεπτά αναμονή. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Έχεις δίκιο. Εκπομπήκαν όλοι, ρε, για όνομα του Θεού. Έλα. Δεν αφιάσεις να με κλείσεις τώρα, λοιπόν. Πάμε. Αυτό που ξεκίνησες εσύ με τον κύριο Κουγιά, το τελείωσε το μεσημέρι, ο Γιώργος Ομίλου. Το ξέρω. Το φόκου. Γιατί εγώ μίλησα με τον Γιώργο εκείνη την ώρα. Το μάθα. Φίλε, έγινε μακελιό. Ναι. Το ξέρω. Γιατί εγώ τον πήρα και του είπα ότι εσύ, του λέω Γιώργο, το πρωί είχε μιλήσει και ο Κώστας. Μιλάμε, τον έκανε ο Γιώργος, όπως και εσύ τον στόλισες ευγενικά, εκείνος εντάξει, ο Γιώργος έχει άλλο τρόπο. Και επίσης είχε βγει και η απόφαση για το θέμα της Ξάνθης, τη Μαβίβαση, έτσι. Ναι. Ξέρεις ότι μας είπε μαλάκες ο κύριος Χούγιας, όλους. Με τους μαλάκες που ακούνε εκεί πέρα πάνω. Αναφέρονταν σε όλους μας τους ακροατές. Δεν το είπε αυτό σε μένα. Υπάρχει στοιχομηθεία. Ναι, βεβαίως. Όχι σε... ναι, θέλω να Γιώργο, πω. Δεν μπορώ να ξέρω. Τι υπόθηκε δεν το... μαλάκες ναι. όλους. Ναι. Με τους μαλάκες λέει, που σ' ακούνε εκεί πάνω. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτός ο άνθρωπος είναι έγκριτος δικηγόρος τώρα, έτσι. Μάλιστα. Είναι ντροπή, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, απλά κάποια στιγμή... είδα το βράδυ... Όχι που έλεγε... Όχι, είδα τον Πετρουλάκη, τον Νίκο, που το βράδυ έλεγε στο διαδίκτυο ότι έγινε μακελιό το μεσημέρι, πιαστήκανε, βρυσίδια, μηνύσεις και τέτοια. Λοιπόν, εμάς, ο Γιώργος έχει άλλο τρόπο, άλλο στυλ, εγώ έχω άλλο τρόπο. Όχι, αυτό θέλω να πω ότι έγινε σκηνικό. Και δεν είχε βγει και το πρωί να πω ότι δεν ξέραμε ακόμα στις 10 που τελείωσε η εκπομπή, δεν είχε ανακοινωθεί η μεταβίβαση. Αυτό έγινε το μεσημέρι για την ΕΕΑ, η οποία έβαλε τη σφραγίδα, αλλά ακύρωσε. Αυτοξευτιλίστηκε η ίδια όπως μόνη της ακύρωση των νεαρών. Επίσης το πρωί ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί ότι ο Μαρινάκης δεν πάει ακριβώς, να καταθέσει. Ούτε αυτό. Γιατί λέει κορονοϊό. Ούτε αυτό. Αλλιώς και τα δύο αυτά τα πράγματα εννοείται θα τα ρωτούσα αν είχαν συμβεί το πρωί. Δεν είχαν συμβεί. Είναι κρίμα για να είσαι δικηγόρος έγκριτος και επώνυμος και να αναφέρεις σε ένα λαό και να λες ότι είσαι μαλάκης. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Τι να πω. Είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Μιγγέλ, να σε καλά αδερφέ μου, να σε καλά. Πάμε εδώ, γεια σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε, έλα γόρι μου, εσύ κλείνεις την ώρα, μην καλείτε άλλο να πάμε στο διάλειμμα. Έλα αδερφέ μου, με τους μπούχες όνερο κουραδο τσιγκινό. Καλά κούχνο. Εντάξει, βλέπεις οι σκασιές γίνονται, οι σκασιές γίνονται Βέβαια. Εφελούσιες. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Πάντως, δεν ξέρω Κωστή, με έκανε λίγο εντύπωση, μάλλον πρέπει να σε διέφυγε πάνω στην ροή της συζήτησης και του λόγου του συγκεκριμένου κυρίου, ναι, που τι? Είπε χαρακτηριστικά ναι. κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει η ΠΑΕ και να το εκμεταλλευτεί ανάλογα. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει δημόσια με τι στοιχείο ότι τρεις ομάδες σήκωσαν αγιάνενα, πόδια. Ήτανε υπό την... πλήρη επιρροή του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Πλήρη επιρροή του Ιβάν Σαββίδη. Πρόσεξε. Συγγνώμη λίγο. Είπε για τον Ηρακλή. Δηλαδή, όλοι λένε ότι ο Σαββίδης έλεγε τον Ηρακλή. Και έρχεται αυτός να μας πει ότι τελικά το έκαναν όλο αυτό για να σώσει ο Σαββίδης τον Ηρακλή. Πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν τελικά. Τι θέλουν να μας πούν. Και να υπενθυμίσω και στον κύριο έγκριτο νομικό. Ότι τη χρονιά εκείνη της πλήρους επιρροής Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-1. Τι πλήρη επιρροή τώρα, σε παρακαλώ. ΠΑΟΚ Γιάννενα μέσα στην Τούμπα με -6, 0-1.
Και πρόσεξε, πρόσεξε, δεν είπε ήταν στημένοι, ήταν μιλημένοι και τα λοιπά, σήκωσαν πόδια. Βλέπεις, σηκώνω πόδια για να σουτάρω, σηκώνω πόδια για να τρέξω. Βλέπεις, πόσο μελετημένες είναι οι εκφράσεις. Έτσι, γιατί αν πει ήταν στημένε, είναι φιλεμηνίσιμο για αγωγές. Το σηκώνω πόδια, τι, σήκωσαν να χορέψω καγκάν, να χορέψω τσάμικο, να χορέψω πυρίχιο. Ναι. Όταν λοιπόν ήταν υπό την πλήρη επιρροή, όπως καλή ώρα φέτος με το νου του η Ξάνθη ήταν υπό την πλήρη επιρροή και είχε τις μετοχές ο Σαββίδης. Λοιπόν, πώς αυτά τα πράγματα όταν λέγονται σε δημόσιο λόγο, σε δημόσιο βήμα, θα ισχύει μόνο για τους ακροατές που είναι αδύναμοι και μπορούν να υπερασπιστούν. Τρέχουν στα δικαστήρια. Αν ένας ακροατής βγει και πει το τάδι είναι στημένος, πάει αυτός. Δικαστήριο, πάω εγώ, πάει ο σταθμός, πάμε όλοι φίλε. Ο τάδε τα παίρνει ή ο τάδε είναι, ξέρω εγώ, κλέφτης ή απατεώνας, έτσι. Για ποιο λόγο πας δικαστήριο, γιατί πρέπει όταν σου να το αποδείξω, φίλε. Λοιπόν, βεβαίως. Αυτός τώρα δεν πρέπει, αν το πάρει αυτό το απόσπασμα, το ηχητικό, το νομικό τμήμα της ΠΑΕ, να αποδείξει πώς ήταν υπό την πλήρη επιρροή. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα που υπόθηκε. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα στον αέρα. Ξέρεις για ποιο λόγο ρε Κωστή και με ακούς έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχει μία φορά, δύο φορές, αντίδραση. Τρεις φορές κάποια αντίδραση, ξέρεις σου λένε ότι η σιωπή σου είναι συνενοχή, είναι ενοχή. Έτσι ερμηνεύεται η όλη ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι γιατί θέλω να ασχοληθούμε και με το ΜΑΤ σήμερα. Θα ασχοληθούμε και με το ΜΑΤ και επίσης, ξέρεις καμιά φορά αυτά που λέει. Προφανώς για να δικαιολογήσει κάποιες θέσεις του. Άμα εκείνη την ώρα που έχεις λίγο το καθαρό μυαλό, μπορείς να του το αντιστρέψεις. Άρα λοιπόν κύριε Κούγια, αφού είσαι τόσο καλός νομικός και όλα αυτά που λέγατε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν την Κολοτούμπα, άρα ισχύουνε. Κάτι για καράβια τα λέγατε στον αέρα, υπάρχουν καταγεγραμμένα σε κασέτες. Το είπε μόνος του. Έκανα μεταστροφή και μάλιστα είπε 360 μοίρες έκανα μεταστροφή. Δεν θα μαλώσουμε για την κουβέντα. Λέγεται Κολοτούμπα, η μεταστροφή, κυβίστηση, όπως και να την πεις, είναι αλλαγή στάσης. Αυτό είναι. Και δεν έπεισε κανέναν με αυτό που είπε. Τελείωσε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι ξέρεις κάτι μας έπεισε πριν. Τι να πεις μερικά άτομα χρήζουν ψυχιατρική θέση. Τι ηρωνία. Το πρωί βγήκε, το μεσημέρι βγήκε η απόφαση φίλε, η Ξάνθη μεταβίβαση ΕΕΑ, η ίδια επιτροπή που έσυρε πέρσι τον ΠΑΟΚ σε τέτοια ταλαιπωρία. Η ίδια που έσυρε την ομάδα. Υπάρχει μια λαϊκή ρίση που λέει το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και με αυτούς λοιπόν για το σημερινό μας. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα μπορέσει να δείξει έστω και το 50% που έδειξε με την Μπεσίκτας. Εγώ σου λέω με το 50%. Ίδια ορμή έτσι, ίδιο πάθος. Έτσι, όπως το λες. Το ξεκίνημα. 50% να δείξει από αυτό που έδειξε έτσι με την Μπεσίκτας. Πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα το σκορ μπορεί να είναι 2-0 στο 20 και να μετά να κάνεις διαχείριση. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι πάνε 2-0 στο 20, στο 30 και να τους βάλουμε 8. Όχι. Οι έξυπνες ομάδες και οι προπονητές όταν έχουν μετά μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κάνουν και διαχείριση. Μακάρι να το καθαρίσουμε νωρίς το μάτς και να είμαστε μετά με διαχείριση. Και μ' άρεσε η κουβέντα από τον στρατηγός ότι πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει άλυλος σεβασμός μέσα στο προπονητικό και στο ακούτε κάθε του κουβέντα. Ακούτε τι λέει. Ο στρατηγός δεν βγαίνει κάθε μέρα. Τιμή μου που βγαίνει εδώ, το έχω πει πολλές φορές. Όχι μόνο δεν βγαίνει κάθε μέρα, Κωστή. Ακριβώς. Ο στρατηγός είχε να βγει πολλά χρόνια γενικά στα ραδιόφωνα. Δεν ακουγόταν η φωνή του σχεδόν. Είχε αποσυρθεί από εκεί και ήταν αποστασιακό. Γι' αυτό και λέω. Είναι τεράστια τιμή και παράσημο για μένα. Δεν βγαίνει. Επιλέγει. Έτσι. Βγαίνει σε σένα και βγαίνει και στο Χρήστο το Ραγκάτσι. Πάει να πει ότι και σας εκτιμάει τα άτομα γιατί είστε καθαρά παιδιά. Λοιπόν, έτσι και πάει να πει ότι βλέπει ότι υπάρχει ισχύει εδώ και πλέον κάποια χρόνια και για το Χρήστο. Καθαρή κατάσταση στην ΠΑΕ. Έτσι. Η κουβέντα που λέει ο στρατηγός σήμερα, αλληλοσεβασμός προπονητή παικτών, αποτυπώνεται στην αγκαλιά του Τζόλι στον κόλ με την Μπεσίκτας και στο κάλεσμα του αρχηγού της επόμενης μέρας, του Δημήτρη Πέλκα, που καλεί όλους, ελάτε εδώ όλοι μαζί, να περάσουμε το μήνυμα το εκοφαντικό προς όλους φίλους και εχθρούς, οικείους και μη, ότι είμαστε πάλι αυτό το οποίο αποτέλεσε.
το πρώτο συστατικό, το μυστικό, για να πάμε να σαρώσουμε και να κάνουμε δύο double και το πρωτάθλημα. Οικογένεια, φίλε. Οικογένεια. Αυτό θα είμαστε και φέτος πάλι. Έτσι. Και μην φοβάστε τίποτα. Αυτό που είπε ο στρατηγός. Μεγάλη υπόθεση. Γεια σου, Τάσε μου. Γεια, γεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Από χθες καλωσορίσαμε τη ρεύμα γκάζ κοντά μας. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε 45% στα χρήματά σας που πληρώνετε τώρα για ρεύμα και φυσικό αέριο, ρεύμα γκάζ, συνεργάτης της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ενέργειας που είναι ο Ήρων. Μόνο με 0,060 την κιλοβατόρα στο ρεύμα, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, δηλαδή αποχωρείς όποτε θέλεις, χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς έτσι ψηλά γράμματα και τέτοια. Ένα παράδειγμα για κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας με 1800 κιλοβάτ κερδίζετε 82 ευρώ. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική προσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-2566-88 και οι συνεργάτες Ρεύμα Γκάζ θα σε ενημερώσουν, θα σας λύσουν κάθε απορία. 2311-2566-88 με το 2311 μπροστά, 2566-88, Ρεύμα Γκάζ. Σας συμφέρει, ακούστε με και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, συγκλονιστικές γεύσεις, υπέροχα κρεατικά, πεντανόστιμα μαγειρεμένα, εκλεκτά, 705-750 τη λιβεριά, εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, ο Δημήτρης έχει φτιάξει το κορυφαίο εστιατόριο, την κορυφαία ταβέρνα στην πόλη, με αποστάσεις στα τραπέζια, την πήρε και το δίπλα χώρο. Πραγματικά χαίρεσαι να απολαμβάνεις τα υπέροχα κρεατικά του και γλυκό μετά χειροποίητο, έχει πιατέλα με υπέροχα γλυκά, εκλεκτά όλα. Θυμίζω, ΑΕΓΕΣ Κουπάρα δίνουμε σήμερα τροχήλατη, δωράκλα υπερατούμε, 170 ευρώ η αξία της από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Στο τέλος της εκπομπής στις 10 κάνουμε την κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε το μήνυμα στο 54222. Ακούσαμε τον στρατηγό τι είπε, πολύ μεγάλη σημασία στις κουβέντες του και βλέπω και τα μηνύματα σοριδών έρχονται για το Μάκη που... Όποτε μιλάει, δεν μιλάει, δεν παίρνει συνέχεια, ούτε είναι από αυτούς που παίρνουν συχνά. Όταν μιλάει, έχει να πει πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι και τα ακούμε με πολύ προσοχή. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Άκη. Έλα, τα καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που με αφήνεις να μιλάω ελεύθερα. Καλά, τι, γιατί υπάρχει δεσμευμένα. Όχι, αλλού. Αλλού. Λοιπόν, αλλού αν έπαιρνα και έλεγα αυτά που ήθελα να πω, αποκλείεται να μ' άφηναν. Κατάλαβες τώρα πως είναι. Τι να σου πω τώρα, εγώ έτσι έχω τίποτα, μάθει. Εσύ δεν μιλάς, εγώ μιλάω. Λοιπόν, άκου. Εντάξει, okay. Καταρχήν αυτός πήρε να κάνει ανακοτουσούρα, λοιπόν, δεν, λόγω δεν, αγώνα. Ναι, αλλά δεν έκανε όμως. Όχι δεν έκανε, αλλά του λέω σωστά. Δεν τον άφησες, λοιπόν, ναι, okay. Εσύ. Εντάξει. Εγώ ξέρεις, δεν, αυτό δεν το βάζω... Λέτε, εσείς, δεν θέλω να πω εγώ. Παράσιμο σε κανέναν, σπάνια βάζω σε αυτούς τους άνθρωπους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό θα το πιστώσεις στο Γιώργο. Ναι, που τον είπε κολοτούμπα. Τι. Ό,τι και αν τον είπε, ναι. Το είπε. Είπε αυτό που πίστευε ο Γιώργος. Ναι. Δεν είπε αυτό που έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, έτσι. Μπράβο, τα λέμε. Την ναι. Αλήθεια είπε άνθρωπο. Με βρίζετε, λέμε, δεν είπαμε. Λέει, πώς να το πούμε, λαϊκά, είπα, κύριε Κούγια, κολοτούμπα. Δεν είναι, λέει, ωραία. Είναι μεταστροφή. Τώρα, άμα το πούμε, ακολουθήσουμε τη λέξη. Εντάξει, η ελληνική γλώσσα έχει 500 λέξεις για να πεις κολοτούμπα. Μα και ο ίδιος δεν το αρνήθηκε, είπα, έκανε τη μεταστροφή, αλλά να σας πω γιατί. Και προσπάθησε να μας πει, αλλά εγώ δεν πίστηκα. Και νομίζω και όλος ο κόσμος που άκουσε δεν πίστηκε. Αλλού όμως, εγώ δεν άκουσα αλλού, δεν ακούω γι' αυτό, από ό,τι λέτε εσείς, ακούς Κωστή? Ναι, σε ακούω. Από ό,τι άκουσα πήρε αλλού να το κάνει αυτό, έτσι. Έγινε μάχη με τον Μίρτσο. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε, άστο, άκουσα από άλλους, από ανθρώπους από έξω ναι. Που άκουσαν. Πάμε λοιπόν. Στα δικά μας, έχουμε μάτ σήμερα. Μην ναι, ασχολούμαστε, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να ασχολούμαστε, τελείωσε αυτό εχθές. Ναι, τελείωσε. Είναι και ένας λόγος, παρότι δέχτηκα. Πώς να σου πω, πάρα πολλά μηνύματα, ξαναβάλε, είπα και χθες. Ξαναβάλε την κουβέντα, εγώ δεν αν θέλω. Αν τον έπαιρνες εσύ, εγώ θα σε έβαζα μείον, πρόσεξες, το λέω στα ίσα. Έχω πει κάποια αλλά πράγματα, άκουσε με Άκη, έχω πει το κάποια ξέρω, πράγματα δεν το πεις. Στους ακροατές μου, έχω πει κάποια πράγματα. Ξέρουμε ότι όταν βγαίνει αυτός,
τρελαίνονται τα μηχανάκια. Το γνωρίζει όλη η κοινωνία. Πρέπει να είσαι τελείως άμπαλος ραδιοφωνικά να μην το καταλάβεις. Όμως έχω πει, εγώ συγκεκριμένο. Δεν κατεβήκαμε από τα βουνά, γι' αυτό και τον παίρνουν. Γι' αυτό και τον παίρνουν τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, άσε με να το ολοκληρώσω. Λέω, ό,τι έχω υποσχεθεί στους ακροατές μου, το τηρώ με ευλάβεια. Έτσι. Εσύ είσαι πολλές ο κρατής, το ξέρεις. Άρα, εγώ έχω πει, συγκεκριμένους ανθρώπους δεν θα τους πάρω τηλέφωνο. Και γι' αυτό το λόγο δεν έβαλα και επανάληψη την κουβέντα και δεν ήταν συνέντευξη. Αυτός μας πήρε. Γιατί δεν θέλω να ασχολούμαστε με αυτό σήμερα. Ό,τι έγινε χθες, πήρα εγώ τα εύσημα. Το θεωρώ μια σημαντική στιγμή ότι κοντράρισε στα ίσια αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένας χήμαρος στο λόγο και στην κουβέντα. Έτσι, το θεωρώ για μια σημαντική στιγμή για μένα. Που δεν είμαι δημοσιογράφος αυτό που κάνω εδώ τώρα, είμαι ραδιοφωνατζής. Αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι σήμερα στο μάτς με τη Λάρισα. Όχι στο τι είπε ή δεν είπε χθες ο Κούγιας εδώ. Ωραία. Αλλιώς πιθανό να έχει πετύχει το στόχο του να μας αποσυντονίσει. Δεν παίζουμε εμείς μπάλα. Συμφωνώ. Έτσι, αυτό. Βάζω 100%. Τελεία. Πάμε στα παρακάτω. Λοιπόν, τον αγώνα δεν το φοβάμαι σήμερα. Ναι. Γιατί τα παιδιά έχουν καλή ψυχολογία. Μετά σωστό. Από την Μπεσίκτας. Σωστό. Και αυτοί που θα παίξουν θα τρέξουν. Αυτό ακριβώς. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι θα τρέξουν τα παιδιά. Αυτό επέλεγα και πέρυσι που δεν κάναν το ίδιο οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αν. Τελειώνω, κλείνω τώρα. Αν δεν φύγουν όλοι αυτοί από το ποδόσφαιρο, μην περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο. Κούγιας, Μπέος, Μαρινάκης, Μιλισανίδης, όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί. Μόνο τότε, παιδιά, θα δούμε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτοί μπαίνουν για να χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Άκη. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Όχι εδώ, έπεσε. Έπεσε. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ένα λεπτό. Έλα, μ' ακούς. Βεβαίως. Ο Καβαλιώτης, ο Παναθηναϊκός. Ναι, πάνω απ' όλα όμως, ο Καβάλας, φίλε μου. Έτσι. Ήσουν εσύ που βγήκες πριν τον Αλέξη χθες. Έτσι, ναι, εσύ τον είχε στην αναμονή. Ναι. Να ξέρεις, δεν έχω αναγνώριση κλείσει στο τηλέφωνο εδώ. Απλά θυμήθηκα τη φωνή σου, είναι χαρακτηριστική. Που συζήτησαμε χθες. Ναι, πάμε. Φίλε μου. Σε ακούω λοιπόν. Συζητήσαμε πολλά. Πιστεύω σήμερα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα κερδίσετε. Και με το χέρι στην καρδιά θέλω να σου πω κάτι, Κωστά. Ό,τι θες. Όταν βλέπω γήπεδο χωρίς φιλάθλους, με πιάνει ψυχοπλάκωμα. Εντάξει, παιδιά, είναι νεκροταφεία τα γήπεδα, αλλά ο λόγος τώρα δεν είναι ούτε τα επεισόδια, ούτε μια τιμωρία. Είναι αυτή η βάσανος που περνάει όλη η ανθρωπότητα, που δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, πώς το άφησαν, τι έγινε, συνωμοσίες αυτά. Πεθαίνει όμως κόσμος από αυτό. Πεθαίνει άρα, κόσμος, ναι, ρε, παιδιά, ναι. Αυτό δεν μπορείς να το αφισβητήσεις. Κάντε μια βόλτα, μου λέει ένας. Γιατί με είδε με μάσκα, εγώ είμαι διαβητικός και είμαι πρώτη ομάδα κινδύνου. Και μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και φοράω μάσκα και με βλέπει η ακροατή στην πόρτα και μου λέει «Καλά ρε Κωστή», λέει. «Επιστεύεις αυτά», του λέω, «θες να πάμε μια βόλτα στη Σουτζίδου την Ειρήνη που είναι στο Αχέπα και κάνει εφημερία και παίζει τη ζωή της κοροναγράμματα και άλλα 10 παιδιά που ξέρω και είναι μέσα γιατροί. Θέλεις να πάμε?» Λέει τι φίλε. Άσχετα, μου λέει πώς ξεκίνησε, αν το αφήσανε, τι έγινε, συνωμοσίες, ότι θα οικονομήσουν κάποιοι, αυτό είναι άλλο. Αλλά εδώ υπάρχει αυτό όμως, ρε παιδιά, δεν μπορούμε, όταν πεθαίνει ο κόσμος, πάνε τα παππούδια στο ασβεστοχώρι. Πάνε τα παππούδια, φίλε, όλοι, σου λέω, στο γεροκομείο, πεθαίνει ο κόσμος. Εμείς τι θα πούμε δηλαδή, να πάμε στο γήπεδο τέτοια καλά? Προέχει υγεία, αδερφέ μου. Και εννοείται ότι είναι ζωφερή εικόνα ενός γηπέδου που είναι, ακούγονται οι φωνές. Έτσι, ναι. Των παικτών. Τι να κάνουμε όμως, θα το περάσουμε και αυτό με υπομονή, με κουράγιο, με τη βοήθεια του Θεού. Θα βγούμε και από αυτό. Δυνατοί. Θα βγούμε, να το ξέρετε. Δεν θέλω να. Γιατί είναι και το ψυχολογικό μέσα, αδερφέ μου, πέρα από το σωματικό. Φυσικά, ναι. Δηλαδή, ο κόσμος είναι καθημαγμένος. Τώρα πάμε. Να σου πω, τη Δευτέρα πάει το παιδί μου, θα πάει νήπια. Τον έμαθα το Θάνο που είναι 5 ετών να φοράει μάσκα, φίλε το παιδί, γιατί δεν το δέχονται χωρίς τη μάσκα στον νηπιαγωγείο. Να σου ζήσει καταρχήν. Να σε ευχαριστώ πολύ. Που λες, Κώστα, είμαι 38 χρονών, παρακολουθώ ποδόσφαιρο από 5-6 χρονών. Ναι. Ο πατέρας μου που ήταν πρώτα απ' όλα φίλαθλος του ΑΟΚ όταν είχαμε καλή ομάδα σχετικά στην Α' Εθνική δεκαετία του 70, όταν πήρατε το πρωτάθλημα. Όχι επί Ψωμιάδη, λοιπόν, γιατί και επί Ψωμιάδη είχες όχι επί Ψωμιάδη, καλή ομάδα. Ναι. Όχι επί Ψωμιάδη, μιλάω για παλιά, δεκαετία του 70. Ναι. Όταν σας είχαμε δώσει τον Παρίδη και μας δώσατε τον Χαραλαμπίδη. Ναι, ναι, ναι. Ο Μιτσάρας, φίλε. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Χαραλαμπίδης, ο Χαραονούλης, σαν σεντερφόρ επειδή μένει και δίπλα μου,
αδικήθηκε που ήρθε στην Καβάλα. Θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερη ομάδα. Όχι ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης που έπαιζε εδώ ξαδράμα. Ο Νούφριος, ο Νούλης. Α, ναι. Είχε ναι. Βγει πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ ναι. Και δεκαετία ναι. Του. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήμασταν ναι. Ναι, γέννητοι πολύ καιρό μετά βγήκαμε. Ναι. Που μάλιστα. Λες, ήταν άλλα τα χρόνια τότε, ήταν ναι. Άλλα τα χρόνια. Δηλαδή, ένα θα σου πω. Ναι. Πρεμιέρα Καβάλα ΠΑΟΚ 0-0 με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Το γήπεδο είχαμε κάνει ρεκόρ εισιτήριων, 20.000 εισιτήρια. 20.000, μα χωρίς καθίσματα, ναι, μάλιστα. Χωρίς καθισματάκια, μάλιστα. Το γήπεδο της Καβάλας χωρούσε 20.000. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Δερμιτζάκης είναι τώρα εκεί προπονητής? Όχι, έφυγε, πήγε στη Βέρεια, ήρθε ο Ανιφαντάκης. Ανιφαντάκης, μάλιστα, γιατί ο Δερμιτζάκης ξέρω ότι ήταν πέρσι, μάλιστα, δεν παρακολούθησε, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, το ματς Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω, με είναι μυστήριο τώρα, το είπαμε και χθες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι καινούργοι δικοί σου παίχτες. Πώς θα παρουσιαστούν, δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Έχεις, ναι. Έχει κάποιος που έχει καλά στοιχεία, όπως σου είπα εγώ στο δικό μας το φιλικό που σας είδα λίγο. Αυτός ναι. Ο ξανθός, ο Καρλίτος που είπαμε, μου φάνηκε καλός παίχτης. Πήρες και ένα καλό αριστερό μπακ, έναν. Τώρα ναι, διάβαζα. Σάντσες. Όχι, όχι το δεξί μπακ, ο αριστερός, ο Χανκουάρα. Χανκουάρα, κάπως έτσι. Ναι, θα ναι, δείξει, ναι. Φίλε, θα δείξει τώρα. Θα τι να σου πω. Πάντως η Τρίπολη είναι πάντα μια έξω παίζει στην Τρίπολη, έτσι. Ναι, στην Τρίπολη. Πάντα παίζουμε, δύσκολα ναι. Περνάνε οι ομάδες από εκεί. Παρότι δεν έχει κόσμο. Ναι. Εντάξει, ναι. Τι να σου πω. Έγινε Καβαλιώτη! Χιλιά! Χιλιά, χιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλώ τον. Ο Κυριάκος είναι. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης. Οχ, πάμε. Τέλος. Γεια σας. Θέλω να σε πω κάτι. Τι. Είναι δυνατό να σε πήρε τηλέφωνο. Δεν ξακούγεται, φίλε. Έγινε και αυτό. Πρόσεξε τώρα. Εμείς τα λέμε αυτά για πάντα. Εμείς τα λέμε. Μα το λέω στον αδερφό μου. Αλλά μεταξύ μας τα λέμε. Πρόσεξε. Στέλνω μήνυμα στον αδερφό μου. Να ακούει την εκπομπή. Τι κακό τσίλικα σε εμπάζε, ρε φίλε. Μπράβο, μεγάλο. Στέλνω μήνυμα στον αδερφό μου. Μου λέει τι κάνεις. Καλά. Λέω. Είχα λέω κούγια σήμερα στην εκπομπή. Και μου λέει, έκανε τη φωνή του σκέτ σαν τη γιαγιά, μου γράφει ο Νεκτάριος. Του λέω, Λέω, που λες, δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ που το λες. Είσαι κάποιος που κάνει τη φωνή του. Έκλαιγα, να ξέρεις. Και όλος σου πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή μόνο ο Κούλης που είναι σήμερα εδώ μας σου πήρε τηλέφωνο. Τι κακό τους έχει κάνει. Ας τα δίνει μαμά είναι τα πρωταθλήματα όλα, ρε φίλε. Πρόσεξε. Ο Κούλης που, από τη στιγμή που βγήκε είχαμε πανδημίες, κορονοϊούς, πόλεμο με την Τουρκία. Τα ψάρια βγήκαν στη στεριά εδώ στο Θερμαϊκό, βγήκαν τα ψάρια έξω. σεισμοί, αυτό τα λέγαμε σημοδοσίες αναμεταξύ μας σημοδοσίες και αυτά κάνουν πράξη. Καταποντισμοί, κάτι άκουσα ότι το εφαίστειο λέει ενεργοποιείται πάλι στη Σαντορίνη. Κάτι, δηλαδή δίνει 1-0-5 απόδοση. Λοιπόν, επειδή μας ακούει θέλω να με κάνει μια χάρη και τα ξέρει όλα. Αλέξη μου κλικέ, θέλω να μου πεις, επειδή το ρωτάω από τον Ιούλιο, με πόσους βιβλίων θα ξεκινήσω φέτος? Αυτό, να το αφού τα ξέρει, ήξερε ότι για την αφαίρεση βαθμών ναι. Πριν καν ψηφιστεί και για τον επιβρασμό. Γιατί το ρωτούσα εγώ στον οικοδεσπότη που είπες χθες εσύ. Ναι. Αλλά δεν ξέρει ο άνθρωπος, εσύ, Αλέξη μου που ακούς, με πόσους μείων, να ξέρω. Θα είναι 6, θα είναι 9, να ξέρω. Για να ξέρω να πάρω το πρωτάθλημα. Να ντυθούμε χοντρά, πρέπει να έχω. Να βάλουμε αντιανεμικό, να βάλουμε κουκούλες σε γάντια και γαλότσα άμα είναι μείον πολύ. Έτσι να μην κρυώσουμε. Γεια σου, Βραχούλα! Ο Κούλιας σε πήρε τηλέφωνο. Γεια σου, Βασιλάκη! Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Σας το έλεγα. Μας ακούνε. Έτσι. Εμείς που δεν είμαστε δημοσιογραφικοί αμιγώς. Είμαστε ψυχαγωγικοί. Αλλά ξέρουν πού είναι κόσμος, τι λέει, ότι αυτοί που βγαίνουν δεν υπάρχει γραμμή. Να το ξέρετε. Και άλλοι, και οι άλλοι, έχω μάθει τις κουβέντες μας. Μετράνε κάθε μας κουβέντα, περιμένουν στη γωνία. Για να σκάσουν οι αγωγές για αυτά που λέμε. Καλημέρα σας. Ναι. Άδερφε, καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλή βραδιά. Λοιπόν, το πουλάς το μουλάρι. Γέννη. Ναι. Γέννη. Διάτιμος. Γέννη το κυριούλη να το ξέρω. Ναι. Εγώ όταν το γνώρισα. Ναι. Είχα ανακοινώσει εδώ στην Βέρεια. Ναι. Ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που δεν έχει ταυτότητα. Ναι. Αυτά, από αυτό τα βγάζεις όλα. Ναι. Δεν, το μοναδικό για την, πράγμα για την ηλικία, να πει ταυτόνα ναι. ότι δεν είναι σοβαρός. Μπορείς να πεις όλα τα άλλα, δεν μπορείς να πεις ότι... Τι, ότι μπορείς τυχαιός. Να πεις δηλαδή ότι όχι. Δεν είναι, δεν είναι μα σοβαρός. Μα λίμωνο τώρα. Τίποτα. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει ταυτότητα, να ξέρετε. Να ξέρετε εγώ διαφωνώ το δεν είναι σοβαρός. Ίσα ίσα θα σου έλεγα, κάθε του κίνηση
Εσύ τι λες, τυχαία έβγαινε και μιλούσε πέρσι έτσι εις βάρος του Σαββίδη και του ΠΑΟΚ? Ήταν μια έκρηξη στιγμής, πες ότι θόλωσε μια φορά και βγήκε εκτός εαυτού. Ή ήταν συστηματικός τρόπος, ενορχιστρωμένη επίθεση, απόλυτα συνειδητή, αδερφέ. Άρα ασόβαρο δεν τον λες, φίλε. Με τίποτα, να ξέρεις. Κάτι όμως. Να το ξέρεις. Όταν λες, όταν λες μυθολογίες, ψέματα, είσαι σοβαρός. Όταν το κάνεις εσκεμμένα και έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό σου, ασόβαρο δεν τον λέω. Επικίνδυνος μπορεί. Έτσι. Άρα, φίλε, εγώ αλλά ξέρω ότι... ασόβαρος δεν είναι, φίλε, καθόλου. Τώρα, το ότι μία λες έτσι και την άλλη γιουβέτσι, τη μία βρίζεις και την άλλη τον υποστηρίζεις αυτόν που λες, αυτό, φίλε, τότε τι, εκεί, ναι, να μου πεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Κατάλαβες. Τον Προσύνη τον είδε και πέθανε. Αλλά δεν υπάρχει. Τον Προσύνη νομίζει ότι είναι, νομίζει ότι είναι ομάδα Β' Τσεχίας. Με ποια έπαιξε, με την Τεμπρετσένη, εσύ με την Προσύνη. Μεγάλο ντέρμπι. Μας θυμίζουν κάθε μέρα ότι είμαστε περήφανοι παοξίδες. Καλά, φίλε. Καμαρώνω για τους ακροατές μου. Καμαρώνω για τη ραδιοφωνική οικογένεια. Στην οποία τυχαίνει να είμαι εγώ πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο μπορεί να μην είναι, να είναι άλλος. Θα βγαίνω ακροατής στην εκπομπή. Όποιος και να έρθει και να μιλήσει για αυτή την ομάδα και για αυτό το λαό. Μα τι να πει, φίλε. Τι να πει, φίλε. Πάντα... θα είχαμε πάρει 32 πρωταθλήματα. Αυτό. Αυτό τους λέμε. Καμάρι, καμάρι για τον Παθεσσαλονίκη αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Καμάρι και περηφάνεια. Ξάδερφε, ξάδερφε, ένα πρωί θα σε κάνω έκπληξη, να ξέρεις. Άμα σου ανοίξω μπροστά σου. Άμα σου ανοίξω να με έξεις. Τώρα με σκορονοϊκό. Φιλιά, γεια. Φιλιά, γεια, γεια, γεια σας. Ναι, καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Good morning, Satz. Καλώ στη Φραγκφούρτη, wo bist du mein Freund in Frankfurt. Από χθε την γραμμή είμαι, ρε. Από χθε την γραμμή. Μου λέει ένα, σκέψου πόση ώρα περίμενε, λέει ο Κούγια, για να βγει, λέει, με την αναμονή που έχει. Πρέπει να περίμενε, λέει, κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό. Για πε, λοιπόν. Γίγαντα του λόγου ένα, αυτό ο κοντό, τέλο πάντων, και ένα γίγαντα πόσο ύψο μπορεί να έχει. Ένα άνθρωπο έχει ξέρω, 1,80, ένα γίγαντα είναι 3-4 μέτρα πέρα. Είπαμε να μην αναφερόμαστε στο ύψο, δεν είναι έτοιμο. Όχι, όχι. Σε αυτά όχι, που λέει, όχι, όχι, να τον περάσουμε πριονοκορδέλα. Σε αυτά που λέει και τις πράξεις του και τον τρόπο του και τα επιχειρήματα. Αλλά παιδιά, όχι κοντός ψηλός, χοντρός. Είπα και το παράδειγμα χθες, ο Ιβάν που είναι. Ο πατέρας όλων μας, μέσα εισαγωγικά, που είναι ο Ευεργέτης, δεν είναι 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Αλλά εμείς τον βλέπουμε και λέμε ότι είναι ένας γίγαντας, έτσι. Ο Νάσης ήταν ένα 58, να πούμε. Αλλά ήταν γίγας, λέω. Δεν πάω για το σωματικό, πάω για το λόγο. Ο γίγας του λόγου. Μα, ο γίγας του λόγου, εντάξει. Είναι δυνατός. Μα είναι από τους πιο δυνατούς, φίλε. Άμα σε περιλάβει, άμα λέει δεν με αφήνεις να βρω ρυθμό. Λέει δεν θέλω ροή. Μα άμα σε αφήσω να βρεις ρυθμό, θα τον χάσω εγώ το ρυθμό μου. Γιατί να χάσω? Θέλω να είναι τουλάχιστον ισοπαλία. Ρε, αν ο κύριος Κούγιας είναι γίγας του λόγου, εσύ είσαι ο Godzilla's του λόγου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αυτό ήθελα να πω. Αγόρι μου. Ο Godzilla's είναι 180 μέτρα ύψος. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Τώρα στα σοβαρά. Θα το δεις σήμερα, θα το δεις. Γι' αυτό πήρα να πω. Ναι. Είχα ΠΑΟΚ TV ΠΑΟΚ... τελευταία χρονιά, ναι. Είχα πάρει αυτό. Ναι. Και τώρα το ΠΑΟΚ TV θα είναι μόνο για το εξωτερικό. Όχι, ναι, ναι, θα είναι. Αυτό θα λέγω, ότι θα το μπορείς να το δεις μέσω ΠΑΟΚ TV, ναι. Αλλά πώς θα είναι, δεν πληρώσαμε ακόμη, ούτε κωδικούς δεν έχουμε, θα μείνει ο παλιός κωδικός. Πώς μπορώ να πληρώσω τώρα αυτό για να το δω απόψε? Δεν το ξέρω, φίλε. Πρέπει να το δω. Θα ρωτήσω τον Σταύρο βγαίνοντας για να το πει στην επόμενη εκπομπή, ο Κόλκας που θα ξέρει 100%. Έτσι. Θα ρωτήσω. Ναι. Και το ψυχιατρίο το ακούγεται όπου το χρειαζόμαστε. Μα δεν είναι, φίλε, τα παιδιά είναι και ήδη. Επειδή τα ξέρω τα παιδιά χρόνια και τον Batman, με τον Σταύρο ήμασταν μαζί σας Πόρτου Βορρά, γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Έτσι. Μετά όμως πρέπει να αυτομαστιγωθώ. Γιατί. Γιατί μετά το ψυχιατρίο. Μετά ακολουθεί ο Στέργιος. Ο Στέργιος Αναστασιάδης. Όχι, αλλά. Καταπληκτικό παιδί. Έτσι, ακολουθεί ο Κώστας Κούσης, επίσης εξαιρετικός, και ο Χρήστατος Τσαλτίδης, αδερφός και φίλος, αδερφός. Δεν ξέρω τα ονόματα, γιατί... Ναι, δεν ξέρεις. Δεν μπορώ. Φίλος, αδερφός, του Μπιώτης. Εντάξει, όλα καλά, Άγιος μπορεί να είναι, αλλά έχει ένα στοιχείο το οποίο δεν το μπορώ. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, τα έχουμε πει. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Κάτι άλλο, ναι. Το ξέχασα, εντάξει, μωρέ. Αυτή είναι τεχνική, φίλε, του ομιλούντα, να ξέρεις. Γεια σου. Του Godzilla's του λόγου, ναι.
Γεια σου Κωνσταντάν, φιλιά στη Φραγκφούρτη. Πάμε εδώ, δυο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα, πριν το break που λένε οι παραμορφωμένοι. Ναι. Ναι. Καλώς στην Κολομπάμπουε χώρα. Ξεκίνησα να λέω καλημέρα στο Κορδελιό. Ναι. Και συζητάμε στην Καλαμαριά. Ω, φίλε, δύο λεπτά. Σήμερα ο περιφερειακός δεν είχε κίνηση. Είδες λοιπόν ότι πήγαν αέρα. Και είναι το flyover γι' αυτό. Παρακαλώ τους συνακροατές, αν μπορούμε με βάση και την παρουσία του Πρωθυπουργού, του αγαπημένου μας στην πόλη, να μην αναφέρουν τις λέξεις Godzilla, τυφώνας και τα λοιπά. Μην έχουμε καμιά αποκάλυψη, τα έχουμε δει όλα. Τσουνάμι, φήμες λένε ότι σήμερα θα βρέξει βατράχια γύρω στις 11. Ναι. Έτσι. Παρακαλούμε, δηλαδή εντάξει να τη βγάλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι. Έχουμε πάθει, δηλαδή λίγα πράγματα και αυτά πληγές τι έχει γίνει, ρε, του Φαραώ, μην μας έρθει και καμιά όγδοη και έχουμε και τίποτα άλλο. Δραματικά, ρε φίλε, δηλαδή όχι ξεπέρασε τον μπαμπά. Όχι φίλε, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Είναι κανονικά λέει το μήλο, έπεσε τη μηλιά. Η μηλιά έπεσε κάτω το μήλο, εδώ έπεσε ολόκληρη μηλιά. Έχει... Ρε την άλλη φορά είπα το όνομα και έπεσε η κεραία, εδώ το θυμάστε. Γι' αυτό δεν σε ζωντανή μετάδοση! Μα δεν βλέπεις, λέω ότι είπα το όνομα και κάει και να πούμε ο μετασχηματιστής στο Χορτιάτη. Ένα ώρα το χέρι διέλυσε την κεραία. Τι λέμε λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, Κωστή, από εδώ και πέρα η αναφορά μας στον αγαπητό έγκριτο νομικό θα είναι μεταστροφέας. Σωστό γι' αυτό. Ο αγαπητός μεταστροφέας, λοιπόν. Ο μεταστροφέας και ακροατής πιστός της εκπομπής. Βεβαίως. Θα είναι. Είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η πιστότητα των λόγων του και των πράξεών του είναι, παιδί μου, 100% αληθινή, δεν αλλάζει ποτέ άποψη, δεν... δηλαδή, πραγματικά... Σταθερότητα, δεν, σταθερότητα, δεν παρακλίνει. Δεν είναι τέτοια σταθερότητα, δεν παρακλίνει ποτέ από την άποψή του, είναι πραγματικά ένας βράχος... σταθερότητα στην άποψη και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάντως αν ήμουν υποψήφιος, γιατί είπε χθες ότι πάει για να σώσει έναν άνθρωπο από τα ισόβια δεσμά, αν ήμουν υποψήφιος για θανατική ποινή, για ισόβια δεσμά, για οτιδήποτε θα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά ως αθλητικό παράγοντα... Αυτό μου είπαμε κι εμείς. Αυτό έχει δείξει και οι ομάδες και αν, επειδή τον ακούω να υπέρεται ότι είναι ο κορυφαίος παράγοντας και εγώ είμαι 40 χρόνια, ας κάνει έναν γκάλωπ στα Γιάννενα, στην Πάτρα. Λάρισα. Στη Λάρισα καλή ώρα τώρα που είναι, να δούμε τι αποδοχή έχει αυτός ο τεράστιος γίγαντας της παραγωγικής στις ομάδες στις οποίες υπήρξε. Άντε, δεν μιλάμε για τους οπαδούς των άλλων ομάδων, γιατί εκεί τα νούμερα θα γράψουν πολικό ψύχος. Αλλά στις ομάδες στις οποίες πήγε και όπως λέει της ευεργέτησε, ας πάμε να δει. Λοιπόν, αλλά επειδή εμείς το θεωρούμε σήμερα έχουμε τεράστιο εχθρό, γι' αυτό, επειδή το θεωρούμε ένα τεράστιο εχθρό της ομάδας μας, ο οποίος έπραξε δόλια. Αν ειδικά με βάση αυτά που λέω ότι ήξερε από τον Οκτώβριο ότι η απόφαση θα βγει, σημαίνει ότι όλο το πράγμα ήταν προσυνεννοημένο, έτσι. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Κούγιας, ότι το ήξερε γιατί ξέρει πως σκέφτεται η πολιτική, άρα λέει όλα δηλαδή ήταν προσχεδιασμένα. Θέλουμε η ομάδα μας να τον ισοπεδώσει, την ομάδα του να την ισοπεδώσει. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ξέρουμε ότι θα παίξουν με υπέρμετρο πάθος, ότι θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τους ποδοσφαιριστές μας, όπως κάνουν σχεδόν σε κάθε αγώνα. Παίζοντας υπέρ με τα σκληρά, είμαστε βέβαιοι ότι θα βγάλει ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μπορεί, έτσι, και, κατά διάρκεια, και στο ημίχρονο 100% και θα διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, το ξέρουμε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Και ελπίζουμε ο κύριος Τσαγκαράκης, που ο μπαμπάς σου ήταν γνωστός για τα πεπραγμένα του ως διαιτητής, να μην είναι και αυτός μήλο κάτω τη μιλιά. Οικογενειοκρατία και στη διαιτησία, αγάπη. Φίλε. Οικογενειοκρατία, σαν αλλά να είναι ο βασιλιάς. Στη διαιτησία είναι δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, τι να... ναι, γιατί. Πόσα παιδιά νομίζεις ότι έχουν όνειρο. Ο Ριχάρδος ο Α, ο Ριχάρδος ο Β και πάει έτσι. Και ο Ριχάρδος και ο Χαράδρος. Ο Λεοντόκαρδος. Γεια σου Κωστάρα μου. Γεια σου Κωστή μου. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Να σε καλά. Δεν σας κόβω. Δεν πάω σε διάλειμμα γιατί βλέπω ότι έχει αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Ναι. Κώστα Μπάμπης Αλεξανδρούπολη. Καλώς. Έλα Μπαμπίνο. Έλα αδερφέ μου. Καλώς την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Κωστάκη, ναι. Πήρα να μεταφέρω τη θετική μου αύρα για σήμερα. Σε ωραίος. Δεν με νοιάζει ποιος θα παίξει δεξί μπακ. Σε πολύ ωραίος. Για τα τέσσερα γράμματα. Για τα τέσσερα γράμματα που κρύβουν μέσα Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο, Προσφυγιά, Άρα. Πόνο, εντιμότητα, τιμιότητα,
δυναμική. Σε δίνω! Αυτά τα χρόνια. Σε δίνω! Σε δίνω! Και αυτά τα τέσσερα γράμματα είμαστε πάω. Για τη μάνα Τούμπα που γεννάει λεβέντες. Όποιος και να φορέσει τη φανέλα και μπαίνει μέσα και ο φυσιοθεραπευτής να πει θα δώσει το 100%. Εγώ αυτό θέλω. Αδερφέ μου, τα πες όλα. Φιλιά τέλεια. Σε όλα τα παόκια. Τα πες όλα. Και να μπουν μέσα να παίξουν για τον ΠΑΟΚ, για μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Για μας που δεν φιλιά, μπορούμε να είμαστε δύναμη. Εκεί. Φιλιά Μπαμπίνο. Να σε καλά. Έτσι. Γεια σου αδερφέ μου στην Αλεξανδρούπολη. Φιλιά, φιλιά. Α, όπως λέει ο Δημήτρης στο μήνυμα. Ακούστε λέει τον πιο, οι πιο νέοι, τον πιο ενωτικό οπαδό μας, τον Μάκη. Ούτε ποιος θα παίξει, ούτε μύρλα, ούτε τίποτα. Έτσι είναι παιδιά. Αγάπη χωρίς όρια. Αγάπη χωρίς εκπτώσεις για τον ΠΑΟΚ. Στήριξη στην ομάδα, το αν θα ποιος θα παίξει δεξί μπακ, ούτε με ενδιαφέρει. Ποιοι θα είναι, τι σύστημα, τίποτα. Εκεί, δίπλα στα τέσσερα γράμματα. Στήριξη από την αρχή. Όπως κάναμε φέτος, είναι μια νέα χρονιά. Η περσινή ανήκει στο παρελθόν. Είναι άλλη ομάδα που χτίζεται, άλλη ψυχολογία, άλλη αύρα, άλλη όδηση θα δώσουμε. Πάμε να πάρουμε την νίκη σήμερα να τελειώνουμε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς τη μεγαλώστηνε τη μεγάλη τη φυσιογνωμία. Έμαθα είσαι φίλε. Θα μου πεις ότι είσαι ναι. Δεινός χορευτής. Με τίποτα. Α, καλά τώρα. Άσε. Αυτός που μου το είπε. Αυτός που μου το είπε βέβαια ορκίστηκα λοιπόν. Να μην πω, αλλά μου λέει να ξέρεις, είναι λέει αεράτος το χορό. Στυλάτος. Πώς λέγαμε, ναι. Πώς λέγαμε για το γλυκό με άρεστα το 16, έτσι είμαι και εγώ άσε. Τέλος πάντων. Ό,τι μπορώ κάνω. Είσαι σεμνός, λοιπόν. Ταπεινός γι' αυτό. Έλα, έλα Κωνσταντίνε μου. Ναι, όχι, όχι, έλα. Όχι, όχι. Φιλιά στο ηρωικό Ιπποκράτιο που δίνουν και εκεί μάχη, ηρωικό, μάχη δίνουν. Πολύ έτσι. Μεγάλη. Η νοσηλευτική υπηρεσία ειδικά, άσε εμείς είμαστε αλλού. Αλλά τα παιδιά έτσι. Κάθε μέρα μάχη. Να κάνουν τα τεστ, να μάχη. Πολεμήσουμε τον κόσμο, θέλει λίγο μάχη. Προσοχή, εντάξει, υπάρχει μια πανδημία. Τέλος πάντων, εδώ ρε Κώστα να σε πω ένα απλό. Λέω τώρα το Βαγγελάκη, θα τον πάω προνήπια φέτος. Ναι. Βαγγέλη, να βάλουν μάσκα. Δεν μπορώ παππού, δεν μπορώ να παρώ να σου κατάλαβες. Άκου τι θα κάνεις. Το ίδιο δύσκολο. Πράγμα είχα και εγώ με το Θάνο. Άκου τι θα κάνεις. Ναι. Θα πάρεις μια άσπρη μάσκα, δύο εγώ πήρα. Ναι. Θα πας εκεί που ναι. Τυπώνουν μπλουζάκια, κούπες που κάνουν. Έτσι στην τυπογραφία. Ναι. Και θα. Τι γουστάρει, Πόπα Τρόλ, Μπιτζαμοήρωε, Μακουίν, Μακουίν, Μπεν Τεν, τι γουστάρει, παιδί μου, τι του αρέσει πολύ. Ναι. Θα, κάτι θα του αρέσει. Λοιπόν, γκορμίτι βλέπω. Γκορμίτι, άμα και εσύ ναι. Με του γκορμίτιδε. Λοιπόν, τι εδώ παίρνουμε τι κοτάλε και παίζουμε σπαθιά με τον Βαγγέλη. Εννοείται, μάχε μεγάλε. Λοιπόν, θα πάρει τι μάσκε, θα πα εκεί που τυπώνουν μπλουζάκια. Εκεί που τυπώνουν τέλος πάντων κούπες και θα πεις. Έχει εκεί στην Τούμπα. Έχει. Μπράβο και στην Τούμπα. Εκεί στην Ιταλία είναι ο φίλος μου ο Κυριάκος. Θε στην γωνία. Ιταλία λοιπόν, είναι κοντά η μαμά. Πρόσεξε, πρόσεξε. Και θα βρεις στο διαδίκτυο σε φωτογραφία να του αρέσει. Διάλεξε ποιο γκορμίτι θέλεις. Σου πει αυτή θέλω παππού. Θα πας, θα του τυπώσεις τη μασκούλα και. Είναι... Κάνα δυο μάσκες και τελειώνει. Ρε παιδί μου, τώρα βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος. Α, τι μάσκα έχει Spider-Man. Την αλλάζουμε. Πώς αλλάζαμε τα χαρτάκια. Ε, Κώστα. Μόλις πηγαίνουν τα παιδάκια θα τη βγάζει τη μάσκα τώρα. Θα τα βγάλει. Λοιπόν, απλά σου λέω ένα μικρό κόλπο που το έκανα κι εγώ. Κατάλαβα, και λίγο ναι. Ας πούμε, λίγο του λέω αμά, του λέω σαν σούπερ ήρωας. Ναι, μπαμπά. Τώρα έχει πρόσεξε να μου ζητήσει καμιά μπέρτα να πούμε, λέω. Πρόσεξε να δεις. Επειδή η 3η Σεπτεμβρίου, η 3 Σεπτεμβρίου είναι κάποια μέρα για κάποιους ιστορική, έτσι. Ναι. Ήταν η ίδρυση ενός κόμματος. Ναι. Λοιπόν. Για μένα είναι περισσότερο ιστορική γιατί δεν κρύβομαι σαν παλιός οπαδός του Πασόκ, πρόσεχε, ούτε της Ελιάς, ούτε ναι. Της αυτά που κρέατο είναι σήμερα, ελιάς. Ούτε κάνουμε... Ούτε μπράβο, κρέατο, εμείς ελιάς. Κάναμε αγώνα για άλλα πράγματα, τα οποία πέσανε μετά να πούμε έξω, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, για μένα είναι περισσότερο, ας το πούμε, ιστορική γιατί γέννησε η κόρη μου το δεύτερο εγγόνο. Έχω φίλε. Δεύτερο εγγόνο. Βέβαια. Αυτό είναι φίλε. Λοιπόν, αυτό. Δεν πρόκειται. Yeah. Ξεχνώ γενέθλια από όλους. Εσένα λέω δεν πρόκειται να σε ξεχάσει γιατί είναι και ημέρα τέτοια. Λοιπόν, Κώστα. Ευχαριστώ, yeah. Αγόρι μου. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Είδα μια ομάδα μακάρι να συνεχιστεί το κλίμα που είδαμε με την Μπεσίκτας. Εγώ το πιστεύω. Τι να πρωτοπούμε, να κάτσω να σε λέω τώρα για τις μαρούπες, για τους αρκούδεδες αυτοί που ήταν να ζητήσουν συγγνώμη. Τι συγγνώμη ρε, τι συγγνώμη. Αυτοί, άμπραβο, να βγουν και να πούν κάναμε λάθος ρε, μας ξεβρακώσαν οι άλλοι. Τι λάθος, λάθος. Να πούμε δηλαδή, είχαμε κλέβετε... εντολές είχαμε φίλε. Το είπε ο Αρκούδης, ο Αρκούδης το είπε στους ΣΥΡΙΖΑ της σύναξης εκεί πέρα.
Θέλω να ρίξω τον ΠΑΟΚ. Θα τους ρίξω στη Β' Εθνική εγώ. Βρε μας, δεν μπορούν να μας ρίξουν. Μα, ο Κούγιας το ήξερε πόσους μήνες πριν ψηφιστεί ο νόμος. Όποιος, τι μου λες τώρα. Όποιος θέλει ας είναι. Κωστά, εμάς δεν μπορούμε. Εμείς θα ανοίξουμε τράπεζες, θα κλέψουμε τα αρχιδρομική άμαξα. Δεν πρόκειται να μας ρίξουν. Αυτό να το βγάλουν από το φτωχό το μυαλό τους. Λοιπόν, και κάτι άλλο, Κωστάκη. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Τώρα προέχει το αυριανό το μάτς. Το σημερινό το, σημερινό, ναι, το σημερινό, μάτς. Μπράβο, ναι, να το πάρουμε. Να έχουμε μετά και την Μπενφίκα να δούμε σιγά σιγά, γιατί είδες τι γίνεται. Δεύτερη φορά μας κλέβουν το πρωτάθλημα. Αποδείχθηκε. Ακριβώς. Χθες. Πώς έχετε, ρε, 44, πάρτε και το 45. Ακριβώς. Το αυτό, ρε, το κάλπικο. Σιγά το πολυέλαιο, τι έγινε. Δεν τα θέλουμε εμείς τα πρωταθλήματα αυτά. Έτσι, τελείωσε. Έτσι. Το στημένο, λοιπόν, μόνοι τους είπαν ότι ήταν στημένο. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, γεια σου, καλή επιτυχία σήμερα, χαιρετώ Κωστάκη μου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ξαναλέω, σκουπάρα ΕΓΕ, κληρώνουμε σε λίγο, τροχύλα τη μεσακούλα, 170 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, δωράκλα υπερατού. Μιλάμε για φοβερό δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Δεν έκανα καθόλου διάλειμμα και μισή γιατί να μου σβήνουν τα λαμπιόνια και δεν σας προλαβαίνω. Πάμε εδώ, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Κώστας θα το μαχάει, τι κάνει. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, αδερφέ μου. Λοιπόν, έλα. Θα σου πω μια κουβέντα και θέλω να τη βάλεις στο μυαλό σας, να τη θυμάσαι. Ναι. Εχθές σου δόθηκε η ευκαιρία να γράψεις ιστορία. Πώς είδαμε στον άνθρωπο του δίτη μια φορά ευκαιρία, ναι, και την έχασες. Τι να κάνω, να τον βρίσω. Τι. Όχι. Να τον κλείσω. Όχι, άκου τώρα, άκου την κουβέντα που θα σου πω. Ναι. Ακούς τώρα στο τηλέφωνο ότι είναι ο Κούγιας. Ναι. Έτσι. Ναι. Άκου τι λες. Άντε γεια. Όχι, ναι. Αυτό, φίλε, να σου το πω κάτι. Λες, ερώτηση. Πρόσεξε. Αυτό τι λες, είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από αυτό που έκανα. Πολύ πιο δύσκολο. Α, τι, το να τον κλείσω. Ναι, το να το κλείσει είναι ακούρο. Αυτό λέω, αυτό. Α, πρόσεξε. Είναι συμβολικό. Άκουσε με. Συμβολικό, γιατί ξέρετε. Το πιο εύκολο πράγμα, το πιο εύκολο πράγμα, το πω άντε γεια και να τον κλείσω. Το δύσκολο είναι, φίλε, που τον άκουσα, που πήγα εκεί που ήθελα την κουβέντα, που του είπα αυτά που ήθελα, που τον αναγκάσαμε να πει ότι ναι, έκανα μεταστροφή, ναι, ήξερα νωρίτερα, ναι, με έβριζε ο τάδε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, αδερφέ. Αλλιώς το να κάνω τι, να πουλήσω μαγιά, ότι τον έκοψα κτλ. Όχι, φίλε. Εγώ θέλω να αντιμετωπίζω το πιο εύκολο πράγμα, αδερφέ μου, Κωνσταντίνε, είναι να πατήσω ένα κουμπάκι να πω άντε γεια! Και να πουλήσω μαγιά, δεν θέλω. Πιο δύσκολο είναι αυτό που έκανα. Ναι. Κώστα, δεν λέω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με όλα από αυτά που λες. Ναι. Εγώ δεν σου είπα. Εγώ σου είπα συμβολικά, γιατί ξέρω από πού προέρχεται αυτό το. Α, ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Τσουκαλίστικο είναι αυτό. Τι. Τσουκαλά, είναι. Άρα, κατάλαβες τι σου λέω. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι συμβολικό. Τον στέλνεις το μήνυμα κατευθείαν. Τι. Άρα, ότι. Ότι. Τι. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, ναι, ναι. Πολλές φορές στο στυλ αυτινών των ανθρώπων είναι να λένε, δεν πάνε να το λες εσύ ό,τι θέλεις. Αυτινού είναι η χαρά και να το βρίσεις, γιατί αυτοί ζουν από αυτό το πράγμα. Εγώ, φίλε Κώστα, τσουκαλάς δεν γίνομαι. Ίδιος με αυτούς να γίνω, δεν θέλω. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Τσουκαλάς δεν μπορείς να γίνεις. Έγινε, Κωνσταντίνε μου! Αλλά γιατί εγώ δεν μπορώ ούτε το όνομα να πω, ναι. Να σου πω μόνο εγώ, αυτός ζει, θρέφεται. Καλά, δεν άκουσες που είπε. Έχω το νούμερο έξω, πάρε με να βγω πάλι και τέτοια. Το είπε. Αν αυτό το κλείσουν μια μέρα, 24 ώρες, το κλείσουν όλα τα ραδιόφωνα και τηλεοράδες. Τέλος. Οξυγόνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε, φιλιά! Γεια σου, Μάνχαϊμ! Γεια σου, Μάνχαϊμ! Πάμε εδώ. Γεια σας! Ναι, δεν σας προλαβαίνω. Αν περιμένετε, ζητώ συγγνώμη, γίνεται χαμός. Ναι! Καλημέρα! Στη. Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Σε παρακαλώ, χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε. Να, γιατί ακούμε επιστροφή. Καλώς, ναι, ναι. Τώρα? Τέλεια! Να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Έλα, αδερφέ μου, είσαι ο. Λονδίνο. Έλα, ρε Κωνσταντίνε! Πού είσαι, ρε Λόντον! Έλα, αγόρι μου! Τι κάνεις, αδερφέ? Καλά, όλα, καιρό καλά. Έχουμε να μιλήσουμε, έλα. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε, ακούω καθημερινά. Έλα, αγοράκι μου. Λοιπόν, νίκη σήμερα με την ομάδα. Μόνο νίκη. Έτσι. Έτσι. Απέναντι σε αυτούς, σε αυτόν και σε όλους, ναι, αυτούς. Που έκαναν που αυτά είναι, που έκαναν. Που είναι μια βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό όλα τα αδέλφια τους Παοξίδες να μείνουμε εμείς οι καθαροί. Όπως ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε τόσα χρόνια.
Αυτοί έτσι μάθανε και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι ποιος βγήκε. Ο Άκης βγήκε, ποιος βγήκε και είπε όσο είναι αυτή δεν θα υπάρχει καλό στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν, ναι. Δεν θα υπάρχει. Ναι. Δεν γι' αυτό φίλε πήγε κόντρα σε όλους αυτούς ο Ιβάν. Έτσι. Σήκωσε το λάβαρο και εκείνο το βράδυ με το πέναλτι στο ΜΑΚ από τον Καπίνο είπε εγώ δεν κατεβαίνω. Και δεν κατέβηκε έτσι, φίλε να παίξει στο έτσι, κύπελο. Ακριβώς. Και από εκεί ξεπλέχτηκε το πουλόβερ σιγά σιγά. Νήμα νήμα. Και φτάσαμε να έτσι, έχουμε ακριβώς. Και ΒΑΡ και ξένους διαιτητές και μια κατάσταση που τη μία θα το πάρουμε εμείς, την άλλη θα το πάρει ο άλλος. Έτσι πάει φίλε. Έτσι πάει. Έτσι, δεν τους αρέσει όμως αυτό γιατί είχαν μάθει 90-10 Κώστα μου από τον Νοέμβριο να είναι πρωταθλητές. Καταλάβες. Αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό που έχω θέλω να πω είναι χαίρομαι αυτό που βλέπω φέτος στην ομάδα. Το χαίρομαι πραγματικά. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα δείξει αυτά που πρέπει. Ναι. Και νομίζω ότι έρχονται κι άλλα ωραία πράγματα. Έρχονται πολλά σου μουσού αδερφέ. Έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου Λονδίνο. Φιλιά στο Λόνδον. Φιλιά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Γεια, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Κάραγιαν. Κύριε Φλαράκη, Κωνσταντίνος από το Μάνχαϊμ, Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, Κωνσταντίνος από την Τούμπα. Κωνσταντίνος, δύο Κωνσταντίνοι πριν πω στην εκπομπή στο 6-8, η Φρέντο Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνος και εγώ. Τώρα είμαι στην Τούμπα. Πάτρια δάση, φίλε, γύρισες πίσω, πολύ Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, επειδή κανείς δεν γκρινιάζει σήμερα, δεν έχει γκρινιάξει, πήρα να γκρινιάξει. Έλα εγώ. Τα γόρι μου, πάμε λίγο γιατί. Έστειλα μήνυμα, ρε φίλε, για τη σκούπα και δεν έκανε τίποτα να πω. Αλήθεια. Ναι, μούφα πάει, μας κλέψαν τα λεπτά μας. FM κενό. Κατηγορώ. Βάλαμε στην κλίμακα. FM κενό, ναι, ακριβώς. Στο 54-222. Ακριβώς. Και δεν ήρθε τίποτα. Ούτε απάντησε. Εντάξει, δεν χάνονται. Μπορεί να έρθουν μετά. Μας κυνηγάνε, αρχίζει να με βάλει στην κλήρωση. Κάτσε να το δω. Λοιπόν, ακόμα κάτσε, συνεχίσω την κρίνια, ρε, περίμενε. Μια φορά και εγώ να γκρινιάξω, με το χαλάσω. Όχι, ρε, δεν θα σου χαλάσω, συνεπικό. Αναμονή η δικιά σου επιβάλλεται να έχει κλαρίνο, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν περιμένουμε σε αναμονή, θα μας βάζουν κάτι άλλο. Τι είναι αυτά, αναμονή. Θα τα ακούγαμε στο γυμνάσιο. Γκάνσε Ρόζες και τέτοια. Γκάνσε Ρόζες, Γκάνσε Ρόζες και τέτοια, λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια. Κλαρίνο και Άγιος ο Θεός θέλουμε. Φουλ γούβα. Έτσι. Όλα τα λεφτά ήτανε, χτες. Αν τον πήγαινες λίγο ακόμα ότι δεν σε καταλαβαίνω, ας την πλάκα λέει για αλήθεια, είσαι κούγιας. Ναι, λίγο. Μπορεί να τσαντιζόταν κρατόκλινε. Λίγο. Έλα, άστο, ταξικά μην είσαι. Έλα, άστο τώρα, δεν είσαι. Μετάνιωσα ένα πράγμα. Πες τώρα, κάνεις την φωνή του Κούγια. Όχι, είναι αυτό που είπα, κάνεις την φωνή του Κούγια, αλλά μετάνιωσα ένα πράγμα. Όταν είπε είμαι ο Αλέξης Κούγιας, που δεν του είπα είμαι ο Λικουρέζος. Δηλαδή. Έλα ρε, ο Μπαλτάκος είμαι! Πες ένα, επειδή ξέρω ότι λες αλήθειες, έτσι, πες μου, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις, έχεις ξαναβγεί, απλά δεν έχεις πει το όνομά σου. Την άλλη φορά θυμάστε, που βγήκε ο άλλος, είπε ο νόμος... Μετά εγώ δεν βγήκα τα πάκια από πίσω και σου λέω, πού νόμος 32 κάθετος στο 89, στην τάδε παράγραφο, συγγνώμη, πώς σε λένε, Γιώργο, μήπως είσαι δικηγόρος, όχι. Αυτό ήταν, αφού η φωνή είναι η ίδια. 100% φίλε. Μπορεί δεν πειράζει, ναι. Εμείς θα κρατήσουμε ότι βγαίνεις πρώτη φορά, εντάξει. Και τελευταία, συμφώνησες μαζί μας. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Είτε το λες εσύ στροφή, πώς το είπε. Ω, μεταστροφή. Είτε μεταστροφή, είτε κολοτούμπα, είτε κάτι άλλο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είσαι ελεύθερος να πεις αυτό που πιστεύουμε εμείς. Μα να σου πω κάτι ρε φίλε, ναι. Πόσο να την κρύψουν αδελφοί, αφού πλέον όλα δείχνουν από μόνα της. Μα αν είχε βγει και η απόφαση, δεν είχε βγει και μετά η απόφαση για την Ξάνθη. Θα το έλεγα κι αυτό, αλλά τι να κάνω. Είμαστε πολύ πρωί. Δεν πειράζει. Κοιμούνται όλοι την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Άντε, να είστε καλά. Φιλιά. Βάλαμε την κλήρωση, μην ξεχάσεις. Άντε, με μήνυμα σήμερα. Α, τώρα αν δεν έχουν έρθει, έχω μηνύματα εδώ, ήρθαν τα μηνύματα πάντως. Έχω μηνύματα. Κάτι δεν έκανε σωστά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Θα κληρώσω σε λίγο τη σκούπα. ΑΕΓΕ. Γεια σας! Παρακαλώ, ναι! Έλα Κότσο, δεν μην παρακαλάς καθόλου. Καλώς τον, ναι! Καλώς τη Βαλανιδωράκη, την τιμημένη! Το καναλάκι της πρέπει σας! Άβε τώρα. Το ασπρόμαυρο! Σήμερα έχουμε θετική αύρα σε όλα. Έτσι.
Γιατί είναι ένα παιχνίδι και ξέρεις, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λέγανε. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να υπάρχει θετική αύρα από όλους μας, όμως αυτοί θα μας κοπανίσουν, θυμηθείτε το αυτό, θα έχουμε, έχει να πέσει πολύ κλωτσά και φοβάμαι τους τραυματισμούς, μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο διαιτητής που μας φερίζει, αλλά θα έχει πολλή δουλειά να κάνει σήμερα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Να σε ρωτήσω λίγο, τι γίνεται με τα δικαστήρια? Ε, μ' ακούς? Σε ακούω, αλλά είναι αυτό που ακούς. Για την απόφαση, λες, για την Επιτροπή Δεοντολογίας. Γενικά, γενικά έτσι, συνοπτικά έτσι. Γενικά τι, περιμένουμε φίλε, τίποτα. Την κάνουν την κουκουβάγια, γαργαρούλες. Όλοι κουκουβάγια. Γαργαρούλες, λοιπόν, φίλε. Μαθαίνει, αν ήταν αθώος Ολυμπιακός, δεν θα είχαν βγάλει ήδη την απόφαση, λέω εγώ. Ένα αυτό. Δεύτερο, γιατί για τις αποφάσεις τις δικές μας τρέχανε σε χρόνο ρεκόρ οι αποφάσεις όλων από τις επιτροπές. Δευτεριάτικα την ώρα που παίζαμε μάτς. Όπλησαν χέρια εκείνη την ημέρα, ήταν εγκληματικό αυτό που έκαναν. Αυτός που έβγαλε εν ώρα παιχνιδιού απόφαση για υποβασμό, ήθελε αίμα και δεν παίρνω πίσω ούτε μισή κουβέντα από αυτό που λέω. Έγκλημα, πρέπει να δικαστεί γι' αυτό. Κωστή μου, λογικό είναι αυτό που λες. Απλά θέλω να επιθυμίσω στους δικούς μου φιλάθλους, οι οποίοι ακόμα έχουν κάποιες αμφιβολίες για την ομάδα μας, ότι έχουμε να πολεμήσουμε με θεούς και δαίμονες, με κυβερνήσεις, δεν μπορώ να χωνέψω τίποτε. Λοιπόν, τώρα για την αναμονή που είπε νωρίτερα ο κύριος. Εγώ έχω μια πρόταση, αυτό το ήχο που βάζετε, να βάλεις τον ύμνο του Παρίδη να παίζει. Εδώ, γιατί πραγματικά ακούεται λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Τώρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα μας κάνει και μας να νιώθουμε περισσότερο ΠΑΟΚ, πρωί-πρωί ΠΑΟΚ. Οπότε, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα και θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου κλείνοντας στην Αυστραλία, στο Χρήστο τον Κολοβό, στην Αστρόμαυρο Κλινική, στη Στοχόλμη. Λοιπόν, και παιδιά, αύρα θετική. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Φιλιά. Η ομάδα ξέρει τι θα κάνει. Καλή σας ημέρα, γεια. Γεια σου, Βασίλη μου. Και μεσημέρι θα έρθουμε 2 η ώρα και αυτήν την εβδομάδα και την άλλη. Πάμε, δύο γραμμές ακόμα και τέλος. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς την, καλώς την. Κωστή. Σε ακούω, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάω μαζί σου. Χαίρομαι κι εγώ, ξέρεις. Τηλεφωνώ από Κατερίνη. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί την έχω πατήσει στο παρελθόν. Ναι. Βγήκε ένα παλικάρι που είχε λίγο λεπτή φωνή. Και λέει, μην μου πεις ότι με πέρασε για παλικάρι. Όχι, αλλά λέω, γι' αυτό είπα καλώς την, αλλά δαγκώθηκα γιατί μου είπε την άλλη φορά. Είπε, μου είπε, δεν είμαι κοπέλα. Εγώ είμαι η Κικίτσα Ζουμουσίτσα. Καλώς την, καλώς την. Τον έχετε στην Κατερίνη, τον. Το Λαρίγκι, πώς το λέτε. Στην Κατερίνη. Το Λευτέρι, ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε πολλούς εκεί, πολλούς φίλους έχουμε, πολλούς, πολλούς. Είσαι αρρώστια, μόνο στην τουαλέτα δεν σε ακούμε. Όντε τουαλέτα. Όλα τα αυτά. Ναι. Κάλεσα για τους δύο πλούσιους λόγους. Πρώτον, για να αποδείξω στον άντρα μου ότι μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσατσαρό. Έλα ρε! Θα μ' ακούσει έλα, τώρα. Έλα, σύζυγε, άκου! Πετάει γυναίκα! Πετάει ρήτορας! Μαγεύει, θέλγει! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και έμε. Κοριτσάρα μου! Θα ήθελα να κάνω λίγο μια τοποθέτηση για τη μάφια και κλείνω. Ό,τι θες. Μητέρα δύο παιδιών, 2 και 6 ετών. Ναι. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων σε εσωτερικό και κλειστό χώρο. Ναι. Δεδομένο. Ναι. Σύνολο παιδιών πρώτης τάξης δημοτικού 23. Πω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Είμαι φιλόστρια και απλά δεν λέω τίποτα άλλο. Η παραλογία σε όλο της το μεγαλείο. Είσαι νοσηλεύτρια, χαρά στο κουράγιο σου και στη δύναμή σου. Είστε οι αφανείς ήρωες. Δεν θα σας δείξει κανένα Big Brother. Δεν θα κάνετε ποτέ λεζάντα. Ποτέ δεν θα μάθει ο κόσμος τι περνάτε. Κορώνα γράμματα εσείς παίζετε κάθε μέρα. Άστε, άστε. Όπως λέμε ζούμου σου για τον Πάο και εμείς ζούμου σου λέμε. Αυτό, να ξέρεις. Για τον συνάνθρωπό σας. Τα δίνει πίσω ο Θεός. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Η κόρη μου κάθε πρωί πηγαίνει την πηγαίνει ο σύζυγος στο σχολείο και προλαβαίνουμε τον Τσατσαρό με τις καλημέρες τις μπερδεμένες που το λες. Θα το λες έτσι. Μην χάσουμε το ρυθμό. Το γατό τσακαλό καταπληκτικό φαντοσκόροχο πιπίνο καψούριδες. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα κλείσω και θα περιμένω ο Αντώνης να ακούσει τι θα πω. Έγινε.
Σε φιλό, καλό υπόλοιπο. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και καλή και δύναμη. Θα ξαναπούμε σύντομα. Θα χαρώ πολύ. Αν μη τι άλλο, θα καλώ και εγώ πλέον. Πολύ. Να χαρείς. Πήρες το κολάι τώρα τέλος, το βάπτισμα. Κικίτσα Ζουμουσίτσα. Γεια σου, Κικίτσα Ζουμουσίτσα. Φιλιά, φιλιά. Παιδιά, αυτά φιλιά. Είναι μια χαρά, ρε. Καμαρώνω για τις ακροάτριες μου. Αετόπουλα. Ναι, αετίνες. Γεια σας. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Τελευταίος κλείνεις εσύ, αγαπημένο. Πρώτελευταίος, είναι ακόμα ένας. Άμα σου πω πάνω από 35 λεπτά τους πέρασε όλους δυο φορές με πετάξει έξω, δεν ξέρω τι έγινε. Να... Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να ακούω και το τηλέφωνο την ακουμπή. Κωστή, ναι. Σήμερα έχουμε παιχνίδι, φίλε. Με αυτό. Καλή, καλή αρχή Παοκάρα με το δεξί. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί τέτοια παιχνίδια θα έχουμε αρκετά που θα μας παίξουν όλοι πολύ κλειστά. Είναι κομβικά αυτά τα παιχνίδια να βρεις τον κλειδαρά που θα τα ξεκλειδώνει. Ναι. Τον έχουμε. Ναι, θα είναι ο ΣΒΑΠ, θα είναι ο ΣΔΙΣΚΟΒΙΤΣ, θα είναι, ναι, ρίζω, θα, τα παιχνίδια αυτά θα είναι το 70% του πρωταθλήματος, φίλε. Έτσι, κλειστή πίσω, σκληρή η άλλη. Και άμα φάνε ένα τρίμπαλο, τετράμπαλο και το παίρνουν απόφαση, θα βάζουν τους τιμωρημένους με εσένα, γιατί θα το έχουν το παιχνίδι τελείως χαμένο και θα πηγαίνουν να διεκδικήσουν από άλλα παιχνίδια αν δικαιούνται κάτι. Ακριβώς. Είναι... Στέλνεις μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Στέλνεις μήνυμα ότι ό,τι και να γίνει θα φας 3-4. Πάρ' το φόβο ούτε κάρτες να μην φορτωθείς ούτε τίποτα. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι. Γιατί όπως είπε και κάποιος άλλος, σήμερα μπορεί να πέσει και πολύ κλωτσιά. Αυτή δεν καταλαβαίνουν θα πέσει, τίποτα. Φίλε. Σύννεφο. Θα πάει, το ξέρουμε πάντοτε. Έτσι κάνουμε εμάς. Σκυλιάζουν. Πάντοτε. Αλλά η δουλειά είναι να το καθαρίσουμε ωρίς, να στείλεις το μήνυμα. Όμορφα και ωραία. Πάω ξύδικα. Και να έχουμε μετά το μυαλό μας την Τρίτη. Αλλά πρώτα σήμερα έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε, ναι. Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε εύκολο. Αυτό που λες. Στα πόδια τους. Βέβαια. Φιλιά πολλά. Έγινε Κωστή. Μεσημέρι. Γεια σου, Στελάρα μου. Τελευταίος. Ναι. Γεια σου, Κωστή μου. Καλώς την. Θέλω μια χάρη, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 92 για να δώσω τη σκούπα. Από τα χείλη σου κρέμεται αυτός που θα ακούσει το όνομά του ή αυτή. 17. Εύη μου, είσαι καλά. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Ήθελα να σου πω, ναι, να πω αυτό που είπε η κοπέλα πριν, ότι μόνο στην τουαλέτα λέει δεν σ' ακούω. Εγώ ήθελα να σου πω ότι σ' ακούω και εκεί. Είναι όντε τουαλέτ, λοιπόν. Εγώ και εκεί σ' ακούω, παίρνω το τρανζιστοράκι και εκεί. Πώς τη βρίσκεις την εκπομπή, ευκύλια. Τη... διουρητική. Λοιπόν, κάτσε, συγγνώμη Εύη μου, συγγνώμη, να πω κάτι, συγγνώμη Εύη μου, είναι σημαντικό. Γιώργος Πατσάνης. Λοιπόν, πρώην Δουβλίνων είναι αντίσταση Αθήνας. Μαριλής μου, 6-9-44-5-84. Σε παρακαλώ, πάρ' το να το βγάλουμε στον αέρα. Ο Γιώργος Πατσάνης ή Πατσανής, ξέρω εγώ κάπου εκεί πάει ο τόνος, κερδίζει τη σκούπα Αιγαί. Βγάλ' τον αέρα. Έλα, Εύη μου, τώρα σε ακούω. Λοιπόν, τίποτα, ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας και φιλάκια πολλά σε σένα. Συγχαρητήρια για χτες. Είσαι το κάτι άλλο. Φιλάκια, μωρό μου, γεια. Γεια σου, Εύη μου, γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ανταποδίδουμε την αγάπη και τα λόγια σας. Και τα λόγια σας. Θα είμαστε μαζί και το μεσημέρι. Στις 2 θα έρθουμε για την εκπομπή. Ποιος αυτός, 01. Ελάχιστα δευτερόλεπτα. Να περιμένουμε αν μπορέσουμε να βγάλουμε τον νικητή. Αν δεν βγει τώρα, αν δεν τον βρούμε τώρα, θα τον βγάλουμε το μεσημέρι. Χρωστάω και θα κληρώσω το μεσημέρι ένα 50 ευρώ τραπέζι με τα χθεσινά μηνύματα για το Αιγαίον. Θυμίζω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Ρεύμα Γκάζ. Καταπληκτικά πράγματα εκεί. Τρομερές εκπτώσεις στο ρεύμα και στο αέριο για το σπίτι σας. Να ξέρετε ότι παίρνοντας εκεί τηλέφωνο, δηλαδή στο τηλέφωνο που θα σας πω, στο 2311-2566-88, έχετε 45% εξοικονόμηση στα χρήματα σχέση με αυτά που δίνετε τώρα στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Ρεύμα Γκάζ που είναι συνεργάτης της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ενέργειας των Ήρωνα. Ο όμιλος Ήρων. Και στην κιλοβατόρα 0,060 την κιλοβατόρα στο ρεύμα. Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις, χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς πονηράδες και τέτοια, δεν υπάρχει αυτό. Κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας 1800 κιλοβάτ. Κέρδος 82 ευρώ, 2311-2566-88. Τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε για πολύ φτηνό ρεύμα, για πολύ φτηνό αέριο για το σπίτι σας. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, υπέροχα πράγματα εκεί, πεντανόστιμα 705-750. Νάτος, αυτός μπορεί να είναι, για να δούμε αν είναι αυτός, ο Ναβοσβήνη τον Μπλιμπλίκη. Ναι! Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είστε ο κύριος Πατσάνης.
Τρεις πίτσες θα ήθελα. Τρεις πίτσες, παρακαλώ, πείτε μου λίγο. Μια όλη 29. Μια όλη 29. Απ' όλα, μανιτάρι, 7 ατζούγια. Πάντα με διπλή σάλτσα. Διπλή σάλτσα. Mm-hmm. Έχετε ένα ζευγάρι κάλτσες αν είναι δύο οι πίτσες, θέλετε? Ένα ζευγάρι κάλτσες, τι κάνεις βρε Κώστα? Εγώ θα σας στείλω ένα ζευγάρι κάλτσα με σταυρωτή ρακέτα ή ξυφωμάχο. Συγγνώμη, συγγνώμη, τη μεταφορά στην αντιστασιακή Αθήνα την αναλαμβάνω εγώ το κόστος? Κανονικά φίλε. Εντάξει, τώρα μέσα. Κάτι θα κάνουμε. Μήπως να έρθω να την παραλάβω. Εγώ λέω το εξής. Είσαι Αθήνα καταρχήν, όντως? Ναι, ο Πάος δεν πεθαίνει, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κανονικά, φίλε, Αθήνα τιμημένη. Είσαι αυτός που μου είχε φέρει την μπλούζα ΠΑΟΚ Δουβλίνο πριν από κάτι 20 ετίες στον 103? Όταν είχα έρθει στο στούντιο στον 103 και κάτσαμε και κάναμε μαζί. Κλάμα, φίλε. Την ωραία κοπούλα. Κλάμα. Εντάξει. Η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Φοβερό. Και ο βουκεφάλας πόνι. Ναι, αλλά έχεις μία από τις 15. Τι λες τώρα, ρε φίλε? Την έχω. Club, την έχω. Μικρό γραμματάκι πίσω στον Αφιένα. Πάω Ντάμπλιν. Τι μου λες τώρα? Λοιπόν, όταν έρθεις, δεν θα σε στείλουμε. Έτσι. Άμα μου πεις θέλουμε να σε στείλουμε, αλλά θέλω να έρθεις, θα μου φέρεις μπλούζα Δουβλίνο. Δεν ξέρω πού θα τη βρεις. Θα έχεις κάβα κάποια. Κάπου θα έχεις μία. Και θα γίνει ανταλλαγή. Θα δώσεις μπλούζα Δουβλίνο, θα πάρεις κούπα εκεί. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, Γιωργάρα μου. Συμφωνή. Λοιπόν, να σε καλά, ρε φίλε. Τι να ξεκινήσω να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Όταν μου λες τώρα, με ακούς από 103, μιλάμε για 20 ετία. Θα στείλω το επίθετό σου, Γιώργο μου, στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Θα υπάρχει το επίθετό σου εκεί. Όταν ανέβεις ή όταν κάποιος δικό σου μπορεί να πάει να την παραλάβει, συνεννοήσου και με τη Μαριλής για να μας πεις και. Αλλά θα χαρώ να σε δω κιόλας. Εντάξει, αδερφέ μου. Παιδιά, πάνω απ' όλα σήμερα. Αυτό. Σας ευχαριστώ, Νίκη, πάρα πολύ. Τρίποντο. Και πάνω απ' όλα σήμερα. Φιλιά! Γεια σου, Δουβλίνο. Οι πίτσες έρχονται σε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή. Φιλιά! Bye, bye! Bye. Σας χαιρετώ. Έρχεται ψυχιατρίο. Κόλκας Μπατμανίδης. Δεν χάνονται με τίποτα. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Το ανοιχτό ραδιόφωνο. Το ελεύθερο ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει Λίμπερο. Ελεύθερος. Να λέμε ότι θέλουμε να διαφωνούμε και μεταξύ μας. Αυτοί που καθόμαστε εδώ στα μικρόφωνα, να παίζουμε και μπουνιές όσον αφορά τις απόψεις, τις διαφορετικές. Έρχεται ψυχιατρίο, ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με τα λέμε στις δύο. Bye!